Καλησπέρα σας. Είχε σάντουιτς έξω και έχουμε μεγαλύτερη καθυστέρηση από αυτή που περιμένω. Ξεκινάμε και με πολύ μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε 5 εκλεκτούς φίλους και με έναν τρόπο συναδέλφους. Θα ξεκινήσουμε με το πιο θεωρητικό κομμάτι του τραπεζιού, δηλαδή θα ξεκινήσει ο κύριος Τζιόβας, μετά η κυρία Κεχαγιόγλου και η κυρία Καστρινάκη και μετά οι συγγραφείς θα μιλήσουν για τη δική τους εμπειρία, ο κύριος Γιατρομανολάκης και η κυρία Δούκα. Ο χρόνος έχει περίπου οριστεί, αλλά δεν θα είναι και τόσο ασφυκτικός σαν του κύριου Νικολακόπουλου, που ευγιάζεται για τα συμπεράσματα και θα μας πιέσει πάρα πολύ. Αλλά θα είμαστε γύρω στα 10 με 12 λεπτά. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Συγχαρητήρια που αναφέρομαι σε σένα. Κύριε Τζιόβα, ο λόγος εσάς. Ναι, πατάτε το κουμπί για την ιστορική λογοτεχνία. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση σε αυτό το συνέδριο. Δεν θα ξεπεράσω τα 10 λεπτά. Θα ήθελα να αρχίσω με κάποιες γενικές σκέψεις για τη σχέση λογοτεχνίας και πολιτικής και μετά να περάσω στο ζήτημα του Βενιζέλου. Η σχέση λογοτεχνίας και πολιτικής οδηγεί ορισμένους συγγραφείς σε μια αντίφαση. Αν και συνήθως επιδιώκουν να κρατήσουν τις αποστάσεις τους από τις δέωσες πολιτικές εξελίξεις, θέλουν όμως να συλλάβουν και να αποτυπώσουν με τον δικό τους τρόπο το πολιτικό κλίμα και τις κοινωνικές διεργασίες μιας εποχής. Για τούτο αποφεύγουν να αναφερθούν ονομαστικά σε πολιτικά πρόσωπα και καταφεύγουν σε πλαστοπροσωπίες, πλαστοπροσωπογραφίες, υπαινεκτικές αναφορές ή αλληγορικές προβολές. Η λογοτεχνία αφενός θέλει να είναι κοντά στην επικαιρότητα και να τη σχολιάζει με τον τρόπο της και αφετέρου οι βλέψεις της είναι μακροπρόθεσμες να αντέξει στη φθορά του χρόνου. Πριν προχωρήσω στο πόσο ο Βενιζέλος εικονίζεται στην ελληνική λογοτεχνία και ιδιαίτερα στην αργό του Θεοδοκά, γιατί δεν έχω χρόνο για κάτι άλλο, θα ήθελα να σταθώ στους βασικούς τρόπους με τους οποίους οι πεζογράφοι εικονογραφούν την πολιτική και τους πολιτικούς. Ο πρώτος τρόπος αφορά την απόδοση του Zeitgeist, αυτό το πνεύμα της εποχής, και το πώς κάποιος πολιτικός μπορεί να το διαμορφώσει αλλάζοντας το κοινωνικό κλίμα και δημιουργώντας ένα ρεύμα ανανέωσης ή και ανατροπής. Στην προκειμένη περίπτωση, ο πεζογράφος δεν εστιάζει στο πολιτικό πρόσωπο, αλλά στο momentum που προκαλεί και στην ευρύτερη επίδρασή του στην πορεία της χώρας και την εξέλιξη της κοινωνίας. Εξαρτάται βέβαια και από το αν ο πολιτικός συνέδεσε το όνομά του με τον αντίστοιχο ισμό, βενιζελισμό, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα στην προκειμένη περίπτωση αποτελούν τα μυθιστορήματα ή διηγήματα που γράφτηκαν για τον θατσερισμό. Αναφέρω ορισμένα χαρακτηριστικά που μεταφράστηκαν στα ελληνικά, όπως είναι του Τζόναθαν Κόου, τη ωραία πλιάτσικο, του Άλαν Χόλνιχερς, η γραμμή της ομορφιάς, της Χίλαρη Μαντέλ, η δολοφονία της Μάργαρετ Θάτσερ. Και θα μπορούσαμε να συζητήσουμε αργότερα, αν έχουμε χρόνο, αν η λογοτεχνία εστιάζει περισσότερο στο πρόσωπο ή σε αυτόν τον ισμό και ποιοι πολιτικοί μπορούν να δημιουργήσουν ένα τέτοιο ισμό. Είναι ένα θέμα προς συζήτηση. Η δεύτερη επιλογή για τον συγγραφέα είναι να γράψει ένα ρομάνα κλέφ, ένα μυθιστόρημα με κλειδιά. Και μέσα από αυτό να υποβάλει τη δική του ερμηνεία των γεγονότων ή να δείξει αλληγορικά την αλαζονία της εξουσίας. Χαρακτηριστικό πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί το μυθιστόρημα The Ghost το 2007 του Ρόμπερτ Χάρις και οι επινεκτικές παραπομπές που κάνει στον Τόνι Μπλερ. Ο τρίτος τρόπος είναι να επικεντρωθεί ο πεζογράφος στο να αναδείξει τη χαρισματική προσωπικότητα ενός πολιτικού, την ηγετική του φυσιογνωμία και αύρα. Σε αυτή την περίπτωση, βέβαια, οι βιογραφίες των πολιτικών αναλαμβάνουν αυτό το ρόλο και έτσι ανταγωνίζονται κάθε μυθοπλαστική προσπάθεια παρουσίασης των πολιτικών προσώπων. Ένας διανοούμενος πολιτικός μπορεί να έχει καλύτερη τύχη στα χέρια των λογοτεχνών από έναν αντιδιανοούμενο όπως συνέβη πάλι με τη Θάτσερ. Τούτο όμως δεν οδηγεί απαραίτητα και στη συγγραφή περισσότερων λογοτεχνικών κειμένων που να αναφέρονται στην προσωπικότητα ή το έργο του, όπως μας δείχνει η περίπτωση Βενιζέλου. Και εδώ το στοιχείο το ότι δεν έχουμε πολλές βιογραφίες στα ελληνικά για πολιτικούς, για λογοτέχνες είναι κάτι που μπορούμε να συζητήσουμε, γιατί παράδειγμα στον αγγλοσαξονικό χώρο οι βιογραφίες των πολιτικών παίζουν αυτό το ρόλο που στην Ελλάδα μπορούν να παίξουν και τα μυθιστορήματα. Αυτό η σχέση βιογραφίας και μυθοπλασίας είναι ένα άλλο ζήτημα. Τα λογοτεχνικά έργα που αναφέρονται στο Βενιζέλο και τον Βενιζελισμό είναι πράγματι περιορισμένα και την πιο εκτεταμένη και ρητή αναφορά, τουλάχιστον στην περίοδο του Μεσοπολέμου, στον κριτικό πολιτικό, τη βρίσκουμε στην Αργό του Θεοτοκά το 1933, ο πρώτος τόμος, 36 ο δεύτερος. Στο μυθιστόρημα αυτό εντοπίζονται και οι τρεις
τρόποι λογοτεχνικής παρουσίασης της πολιτικής που ανέφερα προηγουμένως. Ο Θεοδοκάς αφαιρώνει το 8ο κεφάλαιο του δεύτερου τόμου του μυθιστορήματός του Αργό στο Βενιζέλο και το τιτλοφορεί «Ο Πρόεδρος» και αποφεύγει το όνομα Βενιζέλος ενδεχομένως για να τονίσει την ηγετικότητά του αλλά και να εξάψει την περιέργεια των αναγνωστών. Παραθέτω, μόλις ξαναπάτησε τα ελληνικά χώματα, έγινε πάλι μονομιάς ο πρόεδρος. Η λέξη έτσι, χωρίς να συνοδεύεται από κανένα όνομα, δήλωνε αυτόν και όλοι το ήξεραν. Αρχηγός, σωτήρας, σύμβολο της μισής Ελλάδας, σατανάς για την άλλη μισή. Ήταν οπωσδήποτε για όλους ο πρόεδρος των ελληνικών ζητημάτων, ο άξονας που γύρω του ξανάρχιζε να στροβιλίζεται το έθνος. Ο Θεοδοκάς δεν ορίζει τον Βενιζελισμό ούτε ως κόμμα, ούτε ως σχολή, αλλά ως δημιουργική δράση. Και εδώ πάλι η σχέση Βενιζέλου και Βενιζελισμού. Χωρίς να αποτελεί μια κίνηση ιδεών, ο Βενιζελισμός για τον Θεοτοκάνη προσωπεύει ένα είδος ελληνικού ριζοσπαστισμού, άλλοτε συνειδητού και άλλοτε ασυνείδητου, και η εμφάνιση του Βενιζέλου σημειώνει ασφαλώς μια αλλαγή νοοτροπίας. Αλλά και οι αντίπαλοι του Βενιζέλου στο μυθιστόρημα δεν ορίζονται ούτε προσδιορίζονται από τις θέσεις τους, αλλά από τη μόνιμη άρνησή τους προς την πολιτική του. Το μεγαλείο του Βενιζέλου έγκυται στο ότι δίνει υπόσταση ακόμα και στους αντιπάλους του. Κατά τον Θεοτοκά δεν έχει μόνο οπαδούς, αλλά αφήνει τη σφραγίδα του και στους ίδιους τους ανθρώπους που έζησαν και έδρασαν στον καιρό του. Αυτοί σαν τους βικτοριανούς τύπους που ζωγραφίζουν οι συγγραφείς και οι γελιογράφοι της Αγγλίας μπορούν να χαρακτηριστούν βενιζελικοί τύποι. Ο Βενιζέλος στην Αργό παρουσιάζεται σαν ζωντανό παραμύθι. Είναι λόγια του Θεοδοκά αυτά. Ένας άνθρωπος με μαγική ακτινοβολία που μόνο με την παρουσία του άλλαζε τον ρυθμό των πραγμάτων. Παρουσιάζεται ως άνθρωπος με εξαιρετική δύναμη, με μακρινά οράματα, με θαυμαστή διέστηση και θαυμαστή οξυδέρκεια. Ο Θεοδοκάς φιλοτεχνεί το πορτρέτο του Βενιζέλου ως χαρισματικού ηγέτη και καλλιτέχνη. Η πολιτική με τον Βενιζέλο γίνεται τέχνη και ύφος σε αυτό το κεφάλαιο της Αργός. Η γοητεία του δεν είναι μόνο πολιτική, αλλά και ενός καλλιτεχνικού ύφους. Ο Βενιζέλος παρουσιάζεται ως ένα είδος καλλιτέχνη. Ο Θεοδοκάς όμως δεν αρκείται στη δική του εκδοχή του βενιζελικού μύθου, αλλά προβάλλει και την απήχησή του στα λαϊκά στρώματα μέσα από τα λόγια του Μπάρμπα Σοκράτη, ενός εξιντάρι κάπηλα που εμφανίζεται στο μυθιστόρημα. Δεν με βρίσκει απολύτως σύμφωνο η άποψη ότι η περιγραφή του Βενιζέλου στην Αργό ενέχει και το στοιχείο της εικονοκλαστικής ή προκλητικής υπέρβασης, με την έννοια ότι ο αρχηγός των φιλελευθέρων είναι ένα πρότυπο το οποίο όμως έχει εκπληρώσει τον ιστορικό του ρόλο και ότι υπάρχει ανάγκη για το οριστικό ξεπέρασμα ενός παροχημένου διχασμού. Και αν ακόμη δεχτούμε ότι ο Βενιζέλος ως πρότυπο ηγέτη έχει ήδη ξεπεραστεί, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση με τον Βενιζελισμό? Επιβιώνει ο Βενιζελισμός? Βέβαια, η οριστική έκδοση της Αργός κυκλοφορεί την ίδια χρονιά με το θάνατο του Βενιζέλου. Οπότε είναι φυσικό να υπάρχει σχετικός προβληματισμός για τη διάδοχη κατάσταση και τα χαρακτηριστικά του μεταβενιζελικού ηγέτη. Θα είναι ένας άνθρωπος της διανόησης ή της πράξης, σαν τον κοινικό Παύλο Σκηνά, ένα άλλο κεντρικό πρόσωπο του μυθιστορήματος, που όμως αισθάνεται δυστυχισμένος επειδή του λείπει η τέχνη και το ξεχωριστό ύφος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο Βενιζέλος ως χαρισματική προσωπικότητα και ως σύμβολο για τους φιλελεύθερους διανοούμενους όπως ο Θεοδοκάς έχει ξεπεραστεί, δεδομένου μάλιστα ότι παρουσιάζεται στο σχετικό κεφάλαιο και ως καλλιτέχνης αλλά και ως καθαρόημος άνθρωπος της δράσης. Αυτά είναι φράσεις του μυθιστορήματος. Απλώς το απροσδιόριστο τέλος της Αργός αφήνει να αιωρείται αναπάντητο το ερώτημα αν προέχει σε έναν ηγέτη το χάρισμα ή η ικανότητα για δράση. Εκτός από τον Βενιζέλο, στην Αργό δεν κατονομάζονται άλλα πρόσωπα ή γεγονότα. Μπορούμε όμως να υποθέσουμε κάποιες ιστορικές αναφορές. Και αυτή είναι η περίπτωση του Ρωμάνα Κλεβ. Ο ιστορικός Γιώργος Μαυρογορδάτος, που θεωρεί την Αργό όχι πολιτικό μυθιστόρημα, αλλά ιστορικό μυθιστόρημα, εικάζει ότι το κίνημα του φανταστικού στρατηγού Τζαβέα μοιάζει με το κίνημα του Θόδωρο Πάγκαλο στις 25 Ιουνίου του 1925, αν και στον ίδιο τον στρατηγό μπορούν να ανεχνευθούν στοιχεία και από τον Πάγκαλο και από τον Κονδύλι. Επίσης, ο ίδιος συσχετίζει τον Παύλο Σκηνά με τον Παπαναστασίου και τον μεθυστορηματικό πρωθυπουργό Ζουγανέλη, με τον Ζαΐμι και τον Καφαντάρη. Ο Σκηνάς, βέβαια, έχει συσχετιστεί από τον κύριο Ευάνθη Χατζηβασιλείου και με τον Γεώργιο Παπανδρέο. Ο ίδιος ο Θεοδοκάς σημειώνει άλλωστε ότι το μεθυστόρημά του αναμειγνύει πραγματικά και φανταστικά πρόσωπα. Παραθέτω, από την αυθεντική ελληνική ιστορία και την πραγματική πραγματικότητα,
Πήρα μονάχα το γεγονός της καταστροφής και το πρόσωπο του Ελευθερίου Βενιζέλου. Τα λοιπά πρόσωπα και γεγονότα της εποχής αυτής, εξών βέβαια από ορισμένες εξαιρέσεις, θα έρθει γρήγορα μια μέρα που θα έχουν τόσο πολύ λησμονηθεί, ώστε οι ιστορικές αυθαιρεσίες της Αργός θα κάνουν εντύπωση μονάχα στους ιστοριοδίθες, αν υποτεθεί ότι δεν πρόκειται να λησμονηθεί μαζί και το μυθιστόρημα αυτό. Το ότι δεν κατονομάζει άλλα ιστορικά πρόσωπα πιθανώς να οφείλεται και στο γεγονός ότι θέλει να τονίσει τον ηγετικό ρόλο του Βενιζέλου και να αποδώσει το κλίμα της περίοδου. Εκτός από την αναφορά στην Αργό, ο Θεοτοκάς έγραψε και ένα ποίημα τον Μάρτιο του 1936 με τίτλο «Ο τάφος του Βενιζέλου», με αφορμή το γεγονός ότι η σωρός του εξόριστου Βενιζέλου μεταφέρθηκε από τη Μασσαλία στα Χανιά και όχι στην Αθήνα μετά από τις αντιδράσεις των αντιπάλων του. Το ποίημα αυτό εστάλει για δημοσίευση στη Νέα Εστία, αλλά ο διευθυντής της, Πέτρος Χάρης, δεν το δημοσίευσε και έστειλε μια επιστολή στον Θεοτοκά, εξηγώντας του ότι ένα ολόκληρο τεύχος του περιοδικού στον Βενιζέλο θα το πλήρωνε πολύ ακριβά και ότι δεν αντέχει τη φορτούνα του ελληνικού πολιτικού φανατισμού. Θα ήθελα να κλείσω αυτή τη σύντομη παρέμβαση, λέγοντας ότι μπορεί ο ίδιος ο Βενιζέλος να μην έγραψε λογοτεχνία. Η μετάφραση του Θουκυδίδη, την οποία ολοκλήρωσε στην αυτοεξορία του, προσέλκυσε τελευταία το ερευνητικό ενδιαφέρον. Έχουμε ήδη ένα βιβλίο στα αγγλικά από την Εύη Χόλμπεργκ για τον, και πρόσφατα μια πολύ αξιόλογος κλασική φιλόλογος, η Έμιλι Γκρίνγκουτ, έχει δημοσιεύσει μια σημαντική μελέτη για τη μετάφραση του Θουκυδίδη από τον Βενιζέλο σε έναν τόμο που λέγεται «Thucydides and the Modern World». Πρώτη έκδοση, ο Κακλαμάνος το 1937 εξάρει τα λογοτεχνικά χαρίσματα αυτής της μετάφρασης, ξεκινώντας το προήμιο της πρώτης έκδοσης της μετάφρασης ως εξής. Είναι χαρακτηριστικό των μεγάλων και εξαιρετικών προσωπικότητων να επεκτείνουν τη δραστηριότητα αυτών πέραν των ορίων τα οποία οι περιστάσεις του βίου τους χαράσουν. Τι αυτή υπήρξε και η περίπτωση του Βενιζέλου. Τα λογοτεχνικά του χαρίσματα υπήρξαν σχεδόν ίσα προς το πολιτικό του τάλαντον. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τζιόβα για αυτή την περιήγηση στη λογοτεχνία, την επικαιρότητα για τον ηγέτη μέσα στην Αργό. Και ο λόγος τώρα στην κυρία Κεχαγιόγλου για τη σχέση μάλλον Βενιζέλου και Παλαμά. Κυρία Κεχαγιόγλου. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ και εγώ θερμότατα για την τιμητική πρόσκληση. Και χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί, θα ξεκινήσω από εκεί περίπου που σταμάτησε ο κύριος Γιώβας. Όχι ως ειδικευμένη φιλόλογος, αλλά με τα εργαλεία της επαγγελματικής μου ιδιότητας, ενός επαγγελματία, ας πούμε, αναγνώστη, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι η επιμέλεια των κειμένων. Η ταφή του Ελευθέριου Βενιζέλου έγινε στις 29 Μαρτίου 1936, 11 ημέρες μετά το θάνατό του. Θα ήθελα να υπενθυμίσω εντάχει τη μεταθανάτια αυτή περιπέτεια. Από τις 18 Μαρτίου και επί δύο ημέρες, ο νεκρός έμεινε ταριχευμένος στο σπίτι του στο Παρίσι. Την τρίτη ημέρα ψάλθηκε νεκρόσιμος ακολουθίας των Ελληνοορθόδοξων Ναό του Αγίου Στεφάνου της Γαλλικής Πρωτεύουσας. Δύο ημέρες αργότερα ξεκίνησε το ταξίδι της εσχάτης επιστροφής στην πατρίδα. Στις 25 Μαρτίου έφτασε με τρένο στον Πρίντεζη, τα αντιτορπιλικά Κουντουριώτης και Ψαρά. Φωνάζω πολύ. Μικροφωνίζω πολύ. Είναι το γεγονός. Τα αντιτορπιλικά Κουντουριώτης και Ψαράς τον παρέλαβαν για να τον μεταφέρουν στην Ελλάδα. Λόγω όμως των αιχμηρών αντιδράσεων των αντιβενιζελικών, δεν πραγματοποιήθηκε το προβλεπόμενο λαϊκό προσκύνημα στη Μητρόπολη Αθηνών, αλλά στις 27 Μαρτίου τη ΣΟΡΟ υποδέχτηκε στα Χανιά πλήθος πενθούντος κόσμου. Το θέρετρο μεταφέρθηκε από το λιμάνι στο Μητροπολιτικό Ναό της πόλης, όπου τελέστηκε η νεκρόσιμη ακολουθία και εκφωνήθηκαν σε κλίμα υψηλής μαζικής συγκίνησης και τρομερού συνωστισμού όσοι επικίδιοι κατέστη δυνατό. Ακολούθησε διήμερο λαϊκό προσκύνημα στον μικρό ναό απέναντι από το σπίτι του στη Χαλέπα, εκεί όπου σήμερα βρίσκεται το Εθνικό Ίδρυμα Ελευθέριος Βενιζέλος, και έπειτα επιτέλους τάθηκε την Κυριακή 29 Μαρτίου στο ακροτήρι.
Ο λόγος που παρέθεσα τις λεπτομέρειες της ταφής του Βενιζέλου, στοιχεία για την οποία υπάρχουν σε βιβλία του Ηλία Νικολακόπουλου σε συνεργασία με τον Βερέμι και του κυρίου Νικόλαο Παπαδάκη, δεν ήταν για τη μυθιστορηματική της διάσταση, μια διάσταση που έχει. Αν και παρενθετικά θα ήθελα να σημειωθεί ότι η πλοκή της ζωής και της δράσης μιας σημαντικής συναρπαστικής φυσιογνωμίας που δρά σε εποχές ταραγμένες όπως ο Βενιζέλος φέρουν κατά κάποιον τρόπο την υφή της λογοτεχνίας, η οποία λογοτεχνία με τη σειρά της διεκδικεί εντός εισαγωγικών τα πρόσωπα αυτά και τα ανάγει σε ήρωες μυθιστορημάτων μεν, τα οποία δε βαφτίζονται ιστορικά. Και βαφτίζονται ιστορικά παρόλο που μεταξύ των άλλων καταδεικνύουν ότι η αφήγηση της ιστορίας είναι διαδικασία εμπολής μυθοπλαστική. Αλλά ας αφήσουμε εδώ ως απλή σημείωση την παρατήρηση αυτή σχετικά με τη διασταύρωση της ιστορίας με τη λογοτεχνία, στην οποία θα επανέλθουμε, και ας πω επιτέλους κι εγώ ότι ο λόγος που παρέθεσα τις λεπτομέρειες της περιπετειώδους ταφής του Βενιζέλου είναι για να θυμηθούμε ότι σε τέτοιο κλίμα πένθους για τους βενιζελικούς και σε συνθήκες αναμόχλευσης των ουδέποτε συγγυσάντων παθών, ο Κωστής Παλαμάς τη μέρα εκείνη της ταφής γράφει ένα ποίημα με τον τίτλο «Στον θάνατο του Βενιζέλου». Ποίημα επικής πνοής και υψηλής συγκινησιακής φόρτισης, το οποίο προδίδει τον σπαραγμό του. «Έσβησε ο Μέγας», αναφωνεί σε ρυθμό εμβατηρίου. «Μεγάλο ανάφτε, καθώς εκείνος μνήμα, να είναι άστρο φως του η Αθήνα, δρόμος του η Κρήτη». Στους αμέσως επόμενους στίχους αξιολογεί ο Παλαμάς ως ανεπαρκής τις εκδηλώσεις πένθους. «Του ομοίρου στίχος φωνή του πρέπει, δεν φτάνει ο θρήνος, θα αποφανθεί». Και θα το πει αυτό αφού το Παλαμάς έχει διαβάσει στον τύπο της εποχής τις αντιδράσεις και τις δηλώσεις για την απώλεια του προσφυλούς του ηγέτη. Έχει ήδη κατά νου του ότι ο αρχηγός του Εθνικού Λαϊκού Κόμματος Ιωάννης Θεοτόκης τον αποτίμησε μένος τη μεγαλυτέρα σύγχρονων πολιτική φυσιογνωμία, εξέφρασε δε τα αισθήματα των φανατικών αντιβενιζελικών αποφαινόμενος ότι τώρα, με ανακούφιση τώρα, ο τόπος θα εισέλθει εις ομαλότερων και ησυχότερων πολιτικών βίων, προβαίνοντας σε μια πρόβλεψη που έμελε εχθρά να διαψευστεί ως γνωστόν, επιβεβαιώνοντας ωστόσο την παλαμική διατύπωση για όργητες άγριες και νύχτες ταμίσι. Ακόμη σαφέστερα η εμπάθεια μάλλον προς τον νεκρό είχε εκφραστεί στην Καθημερινή, προπύργιο του αντιβενιζελισμού, με άρθρο του εκδότη της και θεατρικού συγγραφέα Γεώργιου Βλάχου, όπου ο απολεσθής εγκαλείται διότι μετέβαλε το κράτος με κάπα κεφαλαίο σε άμαξα με θρηματισμένους τους τροχούς. Στον αντίποδα βεβαίως, όπως έχουμε διαβάσει το βιβλίο της κυρίας Γαρδίκα Κατσιαδάκη, έχουν δημοσιευθεί εγκομιαστικά και άλλο τόσο θρηνητικά κείμενα στον βενιζελικό τύπο. «Αθάνατο οδηγό», τον χαρακτήριζε ο νέος τότε Δημήτρης Ψαθάς, ενώ ο όριμος σεβάσμιος συγγραφέας και ακαδημαϊκός Παύλος Νιρβάνας του κύκλου Παλαμά τον αποκαλούσε απίθανο προφήτη. Και ωστόσο, 11 ημέρες αργότερα ο Παλαμάς σχολιάζει «Δεν φτάνει ο θρήνος σε μια εποχή με όργητες άγριες». Και εν τέλει, στο ποίημά του, ο Παλαμάς, με μια ευνίδια αλλαγή του προσώπου από τρίτο σε δεύτερο, απευθύνεται στον πολιτικό για να τον ταυτίσει στην ανάγνωσή μου μεγαλειωδώς με τη χώρα. «Τρεμοσαλεύεις όπως περίτης, λάμπεις η Ελλάδα». Και δείχνει έτσι, πρώτον, τη λατρεία που έτρεφε για τον Βενιζέλο η αστική τάξη, της οποίας το αίτημα για εξυγχρονισμό εξέφρασε, και δεύτερον, ότι έχει αναχθεί για αυτήν σε θρύλο Βενιζέλο στη στιγμή του θανάτου του, και αυτό φανερώνεται από την πένα ενός ξημένοντος εκπροσώπου της αστικής τάξης της εποχής του και αδιαφιλονίκη του ηγέτη των γραμμάτων της γενιάς του και μάλιστα σχεδόν συνομιλίκου του, μόλις 5 χρόνια μεγαλύτερός του είναι ο Παλαμάς. Από το 1936 θα μεταφερθούμε 16 χρόνια νωρίτερα, Μάρτιο και πάλι, στις 8 του μήνα του 1920,
Οπότε στην εφημερίδα Εμπρός του Δημήτριου Καλαποθάκη, του εκδότη της, αλλά επίσης όπως και ο Βλάχος θεατρικού συγγραφέα, δημοσιεύεται ένα πεζό κείμενο τώρα του Παλαμά, ένα από τα χρονογραφήματά του στις παρυφές μεν της λογοτεχνίας αλλά από τον σημαντικό αυτό εκπρόσωπο της γενιάς του, ένα κείμενο που έχει τίτλο «Αποκάλυψης του Βενιζέλου». Ο επιμελητής των απάντων του Παλαμά, ο Κατσίμπαλης, το έχει κατατάξει στην ενότητα «Περασμένα χρόνια», εκεί όπου συγκεντρώνονται αναμνήσεις και περιστατικά από τα νεανικά του κυρίως χρόνια. Ο Παλαμάς εδώ, με μοναδικό χρονικό προσδιορισμό το «κάποτε», προπολών ετών, αναθυμάται την πρώτη εικόνα που διατηρεί στη μνήμη του από τον νέο και άγνωστό του ακόμη Βενιζέλο, με το ξανθόν γένιον και τα ματογιάλια, σε τυχαία συνάντηση στα γραφεία της Ακροπόλεως του Βλάση Γαβριηλίδη, εκδότη, μα όχι θεατρικού συγγραφέα, αν και ήταν κουμπάρος του Παλαμά. Γράφει σε αυτό το κείμενο «Η φήμη η μιλιόστομος του λόγου η ταχυτέρα προϊστάνετο», σημειώνει ο ποιητής, «των μεγαλεπίβολων πολιτικών». Τέρμινους αντεκβέμ σε κάθε περίπτωση είναι το 1909, καθώς ο ποιητής αναφέρεται στη συνέχεια πως ο Βενιζέλος στερεώθηκε όμως στη συνείδησή του αργότερα, στερεώθη ως ανήρ μεγαλοπράγμων και κλειμένος να εγγενήσει νέαν περίοδον εις την πολιτική και την ιστορία του ελληνικού έθνους, την εποχή της στρατιωτικής επαναστάσεως του Γουδιού. Γράφει «Επαναστάτε διετέλουν ως εναπορία, ακέφαλη». Έλειπεν ο λόγος με λάμδα κεφαλαίο. Το κίνημα υπήρχε αποτυχία. Εζητεί το ανήρ. Τον άγνωστον τούτον μου κατέστησε γνωστόν εις ονειροπόλος ελληνολάτρης. Συνομιλητής του Παλαμά στη Βόλτα το εκείνο το καλοκαιρινό δειλινό στο Ζάπιο που περιγράφει ήταν ο λόγιος της εθνικής ιδέας, ο εστέτ των αρχών του αιώνα, Περικλής Γιαννόπουλος, ο οποίος μίλησε στον Παλαμά με προφητική έξαρση, διαβάζουμε, υπέρ του κεκτημένου θαυμάσια προτερήματα πολιτικού ανδρός και την επόμενη χρονιά θα έδινε τέλος στη ζωή του με μια βουτιά στη θάλασσα του Σκαραμαγκά. Ο Βενιζέλος λοιπόν εισέρχεται στην κεντρική ελληνική πολιτική σκηνή, βεβαιώνει ο Παλαμάς, και κλειμένος. Ήταν δηλαδή της μοίρας του γραφτό. Όσο άγνωστος ακόμη θεός που θα έσωζε τους αμηχανούντας επαναστάτας του Γουδιού, όσο νέος από την Κρήτη Χαρίδημος, όπως εξίσου προφητικά χαρακτηρίζει τον Βενιζέλο Παλαμάς, λίγους μήνες πριν από τη συντριπτική του ήττα, στις εκλογές της 1ης Νοεμβρίου του 20, την οποία δεν εμπόδισαν οι πρόσφατες μεγάλες επιτυχίες του στη διπλωματική σφαίρα. Στην περίοδο ακριβώς τώρα κατά την οποία ο Βενιζέλος κατακτούσε διπλωματικά τη Δύση, στον πυρετό των διπλωματικών διαβουλεύσεων του 1919 στο ζενίθ της πολιτικής του διαδρομής, αναφέρεται το τρίτο κείμενο του Παλαμά με τον ιδιότυπο ίσως τίτλο «Το χέρι», το οποίο δημοσιεύτηκε στις 29 Νοεμβρίου του 1919 και πάλι στο Εμπρός. Δύο ημέρες νωρίτερα είχε υπογραφεί η συνθήκη ειρήνης στον Αιγή. Ο Παλαμάς στο κείμενο αυτό μας δίνει σήμερα την πληροφορία ότι μέσα στον πυρετό των επίσημων διαπραγματεύσεων ανά την Ευρώπη, ο Βενιζέλος φρόντιζε ενδιαμέσως να ενημερώνει τους πολίτες για τις εξελίξεις με δημόσια διαγγέλματα. Σε μια τέτοια περίσταση, ο ποιητής δεν κατάφερε να διαβεί τη λαοθάλασσα, τις άμαξες, τα αυτοκίνητα, τους υπείς και τους πεζούς, τους πολίτες και τους στρατιωτικούς που είχαν συγκεντρωθεί για να ακούσουν τον Πρωθυπουργό εδώ απ' έξω, στην πλατεία των Παλαιών Ανακτόρων, γράφει ο Παλαμάς. Διευκρινίζει ωστόσο ότι δεν ενδιαφερόταν τόσο για το τι θα έλεγε ο Βενιζέλος, όσο για το πώς θα το έλεγε, προτάσσοντας έτσι ιδεαλιστικά θα λέγαμε την αισθητική από την πολιτική, όπως ακριβώς προτάσει και την ομιλία από χειρόγραφο, η οποία τέριαζε, διαβάζω, στον ηγήτορα ενός έθνους που δεν θυρεύει την πειθό στην αυτοσχέδια έξαρση ρητορικών επιχειρημάτων παρά στην απαρίθμηση πραγμάτων, και μας απενεχοποιεί που διαβάζουμε από χειρόγραφο. Και αποσαφηνίζει ο Παλαμάς: «Δεν ήτο η φωνή η μη καταφθάνουσα ευκρινώσει στην ακοήν μου. Δεν ήτο η κεφαλή, την οποία μου απέκρυπταν από καιρού εις καιρών διασαλευόμενων προ εκείνου πυκνόφυλων δέντρων. Δεν ήσαν οι λόγοι του. Ήτο η χειρονομία.
Και αυτό γιατί, διότι όλη η ψυχή του ρήτορος ενόμιζες ότι είχε συσπηρωθεί εις το δεξιό χέρι. Ο πολιτικός λοιπόν που είχε γητεύσει την Ελλάδα διέθετε φαίνεται μεταξύ άλλων επίσης το χάρισμα, το ταλέντο να αξιοποιεί τη χειρονομία ως σύνδεσμο μεταξύ της αισθήσεως και της σκέψης, ως έναν τρόπο, αποφαίνεται ο Παλαμάς, που μπορούσε να εκφράζει συνθετικά ένα ακροατήριο. Και φανερώνεται με τον τρόπο αυτό άλλη μια πτυχή του Βενιζέλου ως λαοφίλη του ηγέτη. Η εκ μέρους του αριστοτεχνική, από ό,τι φαίνεται, αξιοποίηση της σωματικής γλώσσας. Η περιγραφή του χεριού του Βενιζέλου, για την ακρίβεια ο σύντομος παλαμικός πανηγυρικός για το δεξί του χέρι, δίνεται σε ένα απόσπασμα υψηλής γλωσσικής εφορίας, ποιητικής έμπνευσης και ρυθμού. Διαβάζω το εν λόγω απόσπασμα και ελπίζω να μην προδώσω τον αισθησιακό παλμό της γλώσσας, θα τον προδώσω με τα ρήματα σε παράταξη να ζωντανεύουν τη ρυθμική επάνω και κάτω ταλαντευόμενη κίνηση, η οποία, γράφει ο Παλαμάς, διεσπάτω εις αποχρώσεις πολλαπλάς χειρονομιών. Γράφει: «Ο βραχίων ολόκληρος ετεντώνετο και λυγίζετο, ορθούτο και εκάμπτετο, η πύλη και ενουθέτη, συνέσφυγε και απέλυε, η βλόγη και κατηράτο, προσέφερε και εξουδένιζε, κατέλυε και δημιούργη, υπέσχετο και απέτρεπεν, επάλετο και συνεκινήτο, αυτόνομος κόσμος εκείνος, ως απεσπασμένος του όλου σώματος, με νουν και με καρδίαν ερητόρευε και εκυβέρνα, εκήρυτε και ενήργη». Ο διανοητικός άνθρωπος, εξηγεί το Παλαμάς και να τον ακούσουμε για να κάνουμε τα κουμάντα μας, κινεί την κεφαλήν, ο ευαίσθητος την ομοπλάτην, ο άνθρωπος της δράσεως των βραχίων. Κλείνοντας, από τις 50 περίπου αναφορές του Παλαμά στον Βενιζέλο, στους 16 τόμους των απάντων του ποιητή, αντλήσαμε τρία κείμενα, τα οποία παρακολουθούν τον Βενιζέλο σε τρεις κορυφαίες του στιγμές. Η πρώτη, στην ανάδυσή του στην κεντρική πολιτική σκηνή της Ελλάδας το 1909 ως απομηχανής θεού. Η δεύτερη, στο ζενίθ της πολιτικής του καριέρας και ενώ έχει καθιερωθεί ως χαρισματικός ηγέτης που συγκινεί και συνεπέρνει τα πλήθη, επιτυχάνοντας την ταύτιση των οπαδών του μαζί του. Και τέλος, την τρίτη, στην έξοδό του από τη ζωή, με τις τρεις ταφές του Ελευθερίου Βενιζέλου, να αποτελούν ίσως σύμβολο του ατυχούς κινήματος του 35. Να σημειώσουμε απλώς ότι νωρίτερα το 31 στη συλλογή του Περάσματα και Χαιρετισμοί, ο ποιητής το ποίημά του με τίτλο «Νέα Ιστορία» και μότο «Και ειδού ότι η στιγμή αυτή ήλθε, Βενιζέλος», εξέφραζε την αισιόδοξη πίστη του ότι στην Ελλάδα γράφεται νέα ιστορία. Πλην όμως η προσπάθεια του αστικού εξυγχρονισμού της χώρας, όπως ξέρουμε σήμερα, θα έμενε γκρεμής και θα ακολουθούσε γνωστή πολιτική αστάθεια. Εν κατακλείδη τώρα, ο Παλαμάς, ποιητής που σύμφωνα με τον Ροζέ Μιλιέξ ήταν του καιρού του, συμμετέχοντας και εκφράζοντας τις κύριες του ανησυχίες του καιρού του, εκείνες ακριβώς που βασάνισαν τις ευρωπαϊκές συνειδήσεις τον 19ο αιώνα και το 1ο τέταρτο του 20ου, ταυτίστηκε με τον Βενιζέλο, συνέβαλε με την πένα του στη μυθοποίηση, νομίζω, του ανδρός κατά την εποχή του, επηρεάζοντας δηλαδή τους αναγνώστες του με την πένα και το κύρος του, και αποτελεί σήμερα και ένα πεδίο ερευνητικό αναφορικά με το σύνολο των αναφορών του στον μεγάλο εθνεγέρτη, όπως συχνά τον αποκαλεί, τόσο συχνά που συνάδελφοι μου επιμελητές σήμερα που ποινικοποιούν την επανάληψη μπορεί να του τα αφαιρούσαν αυτά τα μεγάλα. Όπως έχει σημειώσει ο Τέλος Άγρας, ο Παλαμάς είναι για τα ενοελληνικά γράμματα ό,τι υπήρξε ο Βενιζέλος για την ελληνική ιστορία. Τους δύο άντρες συνέδεσε η εποχή και το κοινό τους όραμα και οι δύο διόλου τυχαία παραγωνίστηκαν κατά το Μεσοπόλεμο, στον οποίο μάλλον δεν τέριαζε το γόνιμο θέρος του λυρισμού που ο Τέλος Άγρας και πάλι αναφέρει ως επίτευγμα του Βενιζέλου των γραμμάτων, δηλαδή του Παλαμά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Κεχαγιόλου. Είναι εντυπωσιακό πόσο ο Παλαμάς στο 12ο του γύφτουν σαν να περιμένει το Βενιζέλο. Κυρία Καστρινάκη. Γεια σας. Έχω και τίτλο «Για τα μάτια του Βενιζέλου».
Γύρω από το βλέμμα του έχει πλεχθεί ολόκληρος θρύλος, λέει ο γραμματέας του Στέφανο Στεφάνου. Όσοι το πρωτοαντικρίζουν εντυπωσιάζονται. Οι αντίπαλοι διακρίνουν σε αυτό ιδιότητες σχεδόν διαβολικές και προειδοποιούν. Μην τον κοιτάζετε κατά πρόσωπο, γιατί υπνοτίζει και μεταπίθει τους συνομιλητές του. Πόσοι δεν ήταν που μπήκαν στα γραφεία του Βενιζέλου παθιασμένοι αντιβενιζελικοί και βγήκαν ενθουσιώδεις και κατάπληκτοι βενιζελικοί, λέει ο Στεφάνου. Την επίδραση των γκρίζων ματιών του Βενιζέλου, κυριολεκτικά και μεταφορικά, επιθυμώ να δείξω σήμερα με τρία παραδείγματα. Τα δύο είναι παραδείγματα φίλων που στάθηκαν όμως με κάποιο ή με αρκετό σκεπτικισμό απέναντι σε αυτόν και στην πολιτική του. Θανάσης Πετσάλης Διομήδης, Παντελής Πρεβελάκης. Ο τρίτος, ο Ασημάκης Πανσέλινος, με τις αριστερές καταβολές, δείχνει αρχικά μια εύλογη εχθρότητα προς τον ύστερο Βενιζέλου του Ιδιονύμου, αλλά πολύ σύντομα μεταστρέφεται εντυπωσιακά. Ο Θανάσης Πετσάλης είναι ο πρώτος που έκανε ήρωα του μυθιστορήματός του τον Βενιζέλο, ήρωα Τροποντινά. Στο Σταυροδρόμι, έργο δημοσιευμένο το 1933 και αναφερόμενο σε αυτή την εποχή, αρχές δεκαετίας του 30, ο Βενιζέλος υπάρχει μονάχα μέσα σε μια σύντομη αναφορά. Το πλαίσιο έχει ως εξής. Ο πρωταγωνιστής Αλέκος Πάρνης και ένας φίλος του, που πολιτεύονται και οι δύο με το κόμμα των Φιλελευθέρων, καθισμένοι σε καφενείο του Φαλήρου, κουβεντιάζουν. «Πήγες να δεις τον πρόεδρο?» ρώτησε άξαφνα ο Νίκος. Ανήκανε και οι δυο στο ίδιο κόμμα και ο αρχηγός τους ήταν ένα σύμβολο εθνικό που τους ενέπνεε σεβασμό και θαυμασμό, αλλά όχι και αγάπη. «Τον είδα σήμερα το πρωί», απάντησε ο Αλέκος. «Με δέχτηκε όπως πάντα, με εκείνο το σταχτή χαμόγελο των ματιών του. Με κράτησε 3/4 σχεδόν». Αυτή είναι όλη και όλη η αναφορά στο Βενιζέλο. Η σκηνή κλείνει με τη διαπίστωση ότι ο πρόεδρος εξασφάλισε μια θέση στο ψηφοδέλτιό του για τον Αλέκο. Όχι πολύ θερμή αναφορά, αλήθεια. Σε εκείνο το σταχτή χαμόγελο των ματιών του διακρίνουμε περισσότερο τη στάχτη παρά τη γοητεία. Αγάπη, όπως ρητά λέγεται, δεν υπάρχει. Ο Πετσάλης είχε αλήθεια κάποια προβληματάκια εκείνη την εποχή με τον Βενιζέλο. Το 1932 είχε δοκιμάσει να πολιτευτεί μαζί του, αλλά σε αντίθεση με τον μυθιστορηματικό του ήρωα, ο πρόεδρος δεν τον είχε εντάξει στο ψηφοδέλτιό του. Εξού κάποια πικρία που αποτυπώνεται στο μυθιστόρημα. Πλην όμως, η ιστορία έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία στον συγγραφέα, όχι και στον πολιτικό άνδρα. Μια δεκαπενταετία αργότερα, 1947, ο Πετσάλης ξαναγράφει το Σταυροδρόμι, αναθεωρώντας το αισθητά, κυρίως για να απαλείψει στο μέτρο του δυνατού την αντικοινοβουλευτική σκοπιά που είχε, όπως και πολλοί άλλοι άλλωστε, υιοθετήσει στη δεκαετία του 1930. Τώρα θα κάνει τον ήρωά του Αλέκο Πάρνη γυρεότερο κατά 10-15 χρόνια, θερμό υποστηριχτή του Βενιζέλου πλέον, κάποιον που προσπαθεί να συμβάλλει στην ανόρθωση της χώρας μετά τη μικρασιατική καταστροφή, γιατί έχει πάει το μυθιστόρημα πίσω κατά ορισμένα χρόνια. Το «αλλά όχι και αγάπη» για τον Βενιζέλο, που ακούσαμε παραπάνω, έχει απαλληφθεί πλήρως από το αναθεωρημένο κείμενο, ενώ το σταχτή χαμόγελο των ματιών του Προέδρου ακούγεται τώρα, αφού ο ήρωας δηλώνει πλέον αναφανδόν βενιζελικός, μέσα σε αχλή θαυμασμού ή και λατρείας. «Πήγες να δεις τον Πρόεδρο?» ρώτησε ο Νίκος. «Τον είδα, όπως πάντα, το σταχτή χαμόγελο των ματιών του». Ο συγγραφέας μας έχει προσθέσει επιπλέον ένα ολόκληρο κεφάλαιο αφιερωμένο αποκλειστικά στο Βενιζέλο. Σκηνικό η αίθουσα του Κοινοβουλίου, καλή ώρα, όπου ο Αλέκος, εκλεγμένος βουλευτής, κάθεται χαρακτηριστικά στο κέντρο. Τότε μπαίνει στην αίθουσα με ταχύ ανάλαφρο βήμα ο Βενιζέλος ως πρόεδρος της κυβερνήσεως. Γίνεται αναφορά στο σταχτογάλαζο βλέμμα που σημαδεύει πίσω από τα χρυσά ματογιάλια, στα περίφημα χέρια του, λευκά αυρά νευρικά, τα έχει μνήσει και ο Παλαμάς όπως ακούσαμε από την Ελένη Χαγιόγλου,
στο λιγερό του παράστημα και στα μαλλιά και γένια που ασημώνουν το πρόσωπο. Ο Βενιζέλος ανεβαίνει λοιπόν στο βήμα και αγορεύει, μιλώντας με θλίψη για το τέλος της μεγάλης Ελλάδος μετά τη μικρασιατική καταστροφή, μπροστά σε ένα ακροατήριο που κρέμεται από τα χείλη του. Έπειτα απαγγέλει τον επικίδιό του. Ο προκείμενος νεκρός, ίσως έκαμε πολλά σφάλματα, αλλά ποτέ δεν του απάλληψε το θάρρος, ποτέ δεν υπήρξε μυρολάτρης κλπ. Η σκηνή τελειώνει με θερμά χειροκροτήματα, σαν αφρισμένα κύματα σε περιγυάλι με βότσαλο και με την αποθέωση του Προέδρου όταν εξέρχεται από το κοινοβούλιο. Ένας λεβέντης σέρνει ξάφνω μια βροντερή κραυγή. «Βενιζέλαρος, να μαζίσεις γέρο». Μια γυναίκα, μια με τσεμπέρι μαύρο, βάζει τα κλάματα. Οι στρατιώτες παρουσιάζουν όπλα. «Βενιζέλαρος, να μαζίσεις, ζήτω». Ο Πετσάλης, για να συνθέσει τη σκηνή αυτή, έχει αναμίξει δύο χρονικές περιόδους. Μια σύντομη περίοδο ούτε ενός μήνα το 1924, όπου ο Βενιζέλος διατέλεσε όντως πρωθυπουργός, και τον γνωστό λόγο του το 1932, όταν σε μια στιγμή έμπνευσης αυτοσχεδίασε τον επικίδιό του, κείμενο έκτοτε διάσημο που μέρος του είναι χαραγμένο και στον τάφο του. Το ζήτημα είναι βέβαια γιατί ο Πετσάλης το 1947 προσθέτει το κεφάλαιο αυτό στο έργο του. Η απάντηση, πιστεύω, δεν είναι άλλη από τη βούληση του συγγραφέα να κάνει στις αρχές του 1947 και εν μέσω εμφυλίου πολέμου μια πολιτική δήλωση. Επιθυμεί λοιπόν να γνωστοποιήσει τη θέση του. Ούτε με τους μεν, ούτε με τους δε, παρά στο κέντρον, όπου και χαρακτηριστικά, όπως είπαμε, τοποθετεί τον ήρωά του. Παρουσιάζει μάλιστα στην παραπάνω σκηνή μια απίστευτη σύγκληση προς το κέντρο, αφού ούτε εντός κοινοβουλίου, ούτε εκτός παρουσιάζεται κανείς αντιφρονών ή αντίπαλος, σαν να επικρατεί η πιο τέλεια ομόνοια. Η αποθέωση του Βενιζέλου είναι πλήρης από την πένα του Πετσάλη, πλην όμως με μια μικρή καθυστέρηση το 1947, όταν ο νέος εθνικός διχασμός τίνει να επισκιάσει τον παλιό. Ο δεύτερος συγγραφέας μας, ο Παντελής Περβελάκης, βρίσκεται σε πιο δύσκολη θέση, καθώς γράφει το βασικό μέρος του έργου όπου μυθοποιείται ο Βενιζέλος, την Πολιτεία, τρίτο μέρος του Κριτικού, σε μια εποχή, 1948-50, όπου τα κεντρώα αισθήματα έχουν ατονίσει μέσα στη λέλαπα του τέλους του εμφυλίου πολέμου. Πριν ασχοληθούμε όμως με την Πολιτεία, μια σύντομη ματιά στην πρώτη αναφορά που γίνεται στον Βενιζέλο, στο προηγούμενο έργο του συγγραφέα, το «Η πρώτη λευτεριά» που έχει εκδοθεί το 1948. Μια αναφορά παραδόξως αρκετά αμφίσιμη. Ένας πληρεξούσιαυσο από το κεφαλοχώρι τη Χαλέπα, Λευτέρης Βενιζέλος το όνομα, έτρεχε από συντροφιά σε συντροφιά και άφηνε πίσω του ένα φουσκοσάλεμα, σαν τον άνεμο που σηκώνει στη θάλασσα το κύμα. Τι ήθελε, τι γύρευε, δεν θα ξέρε κανείς να πει, παρά πως πνιγότανε από την κάθε απόφαση που δεν ήταν με τη γνώμη τη δική του. Αμέσως παρακάτω γίνεται λόγος για τα χαρακτηριστικά που τον ξεχώριζαν από τους κριτικούς. Ρούχα φράγκικα, ματογιάλια και ψηλή φωνή. Χαρακτηριστικά που τον τοποθετούν ακόμα στην προβληματική πλευρά. Όμως, και εδώ ο Πρεβελάκης κάνει στροφή επιτόπου, μόλις τον δει κανείς, λέει, να σαλεύει ή να πολεμάει, τότε αμέσως αναγνωρίζει τη φυλή του, το πού θεγονοκρατιόταν κείνος ο γατόπαρδος που είχε τα μουστάκια σγούρα και τα μάτια γαλανά. Πώς αλλιώς θα μπορούσε ο εκκρίτης συγγραφέας Πρεβελάκης να μην υποκληθεί στο Βενιζέλο? Μας παραξένεψε προς στιγμήν, αλλά αποκατέστησε γρήγορα τον ήρωά του, επικαλούμενος πάντως τη φυλή, την καταγωγή, άρα και μια νομιμοποίηση όσων λέει μέσω της εντοπιότητας. Σαν να ταλαντεύθηκε λοιπόν κάπως αρχικά ο συγγραφέας μας, κατέληξε όμως με μια θριαμβευτική αναφορά στο πρόσωπο του μεγάλου αρχηγού, οπλαρχηγού ακόμα τότε, και βεβαίως στα γαλανά του μάτια. Το πρόβλημα της διαχείρισης του εμφυλίου το λύνει ο Πρεβελάκης στον επόμενο τόμο της τριλογίας του Κριτικού, την πρώτη λευτεριά, με έναν ιδιόρυθμο τρόπο. Το μυθιστόρημα αναφέρεται τώρα στο θέρισο, δηλαδή σε μια επανάσταση, σε μια στάση.
Αν στην αφήγησή του ο Πρεβελάκης έριχνε τη συμπάθειά του εξ ολοκλήρου προς τη μεριά των επαναστατών, θα κινδύνευε να δώσει λάθος μήνυμα όσον αφορά τον εμφύλιο που εκτυλισσόταν εκείνη τη στιγμή στην Ελλάδα. Επιλέγει λοιπόν να διασπάσει το βενιζελικό πρόσωπο, ας πούμε, δίνοντας στον Βενιζέλο έναν μυθιστορηματικό σύντροφο, έναν Κωνσταντή, ταπεινό αλτερέκο του. Το αποτέλεσμα. Ο ίδιος ο Βενιζέλος εκπροσωπεί πλέον όλα τα καλά, ενώ το πρώτο παλίκαρό του, ο Κωνσταντής, φορτώνεται σχεδόν όλα τα αρνητικά της εμφύλιας σύραξης. Με άλλα λόγια, ο Πρεβελάκης στέλνει τον βενιζελικό ήρωα Κωνσταντή να βάψει τα χέρια του στο αίμα και κρατά πεντακάθαρο τον Βενιζέλο, τον οποίο βάζει να εκφωνεί υπέροχο λόγο για τη δημοκρατία διάρκειας 18 σελίδων. Και να δηλώνει βαθιά στενοχωρημένος ο Βενιζέλος για την αλληλοσφαγή. «Θα παραδώσουμε τα άρματα, Κωνσταντή, και να το ξέρεις. Το αδερφοφάγωμα με έφερε στο θάνατο». Ρίση που παραπέμπει προφανώς στη συμφωνία της Φάρκησας. Ο τρίτος συγγραφέας με τον οποίο θα ασχοληθούμε δεν γράφει λογοτεχνία αλλά αυτοβιογραφία, μία από τις πιο γλαφυρές ωστόσο ελληνικές αυτοβιογραφίες, και τη γράφει όχι σε φάση εμφυλίου παρά σε μια περίοδο εξαιρετικής ανόδου της αριστεράς, τέλη δικτατορίας των συνταγματαρχών. Ο Ασημάκης Πανσέληνος, λοιπόν, στο «Τότε που ζούσαμε», 1974 εκδίδεται, θα κάνει δύο μνήες στο Βενιζέλο, αντίθετες μεταξύ τους. Η πρώτη αφορά την περίοδο 1929. Στην Ελλάδα κυβερνούσε ακόμα ο Βενιζέλος. Είχε ψηφίσει το ιδιώνυμο. Από τον άνθρωπο του 1916 έφυγε ο Φωτοστέφανος και έμεινε μόνο ένα κρύο γαλάζιο βλέμμα. Εννοείται ότι το ιδιώνυμο «κόκκινο πανί» για την αριστερή παράταξη ευλόγως αντιστοιχούσε στο κρύο γαλάζιο βλέμμα του εμπνευστή του. Στο ίδιο σημείο του κειμένου ακολουθεί σύντομη αναφορά σε φοιτητικές διαδηλώσεις εναντίον του Βενιζέλου και ξυλοκόπημα από την αστυνομία. Ύστερα από αυτά όμως, μόλις μερικές σελίδες παρακάτω, ο αριστερός συγγραφέας θα δώσει κάτι εντελώς διαφορετικό. Μια συγκλονιστική περιγραφή του λαϊκού πένθους κατά το θάνατο του Βενιζέλου, που εκτείνεται σε μια μισή σελίδα, από όπου αποσπώ ελάχιστα. «Πλήθη φτωχές γυναικούλες, γέροι και κάτι ντερέκια ως εκεί πάνω, κοίταζαν ώρες με το βλέμμα κενό το σπιτάκι του ανθρώπου, το σπίτι του ανθρώπου που έδωσε κάποτε νόημα στη ζωή τους. Γέμισε ο κόσμος θλιμμένα τραγούδια». Και ο Πανσέληνος καταλήγει: «Ο Βενιζέλος ξεσήκωσε για στερνή φορά, νεκρός, τη ρωμαϊκή ψυχή και ήταν μόνο και μόνο γιατί μπόρεσε μια φορά ζωντανός να χτυπήσει κατά κέφαλα το κατεστημένο και να δώσει πολιτική οντότητα στον πολίτη». Έχω την εντύπωση ότι ο Ασημάκης πολύ γρήγορα ξεπερνά το κρύο γαλάζιο βλέμμα που αποδίδει στον Βενιζέλο το 1929 για να αναφερθεί στο κενό από τον πόνο βλέμμα των λαϊκών ανθρώπων που είχαν πιστέψει σε εκείνον. Το ιδιώνυμο μετρά εν τέλει για τον αριστερό συγγραφέα, ο οποίος όμως γνωρίζει πολύ καλά εκ των έσω τα προβλήματα και τη σκληρότητα της κομμουνιστικής αριστεράς και την επισημαίνει εμέσως πλην σαφώς διαρκώς. Το ιδιώνυμο λοιπόν μετρά εν τέλει για αυτόν τόσο όσο η μια μισή αράδα που του αφιερώνει έναντι της μια μισής σελίδας που αφιερώνει εν τέλει στον ύμνο του Βενιζέλου. Οι λαϊκοί άνθρωποι που προβάλλει ο Πανσέληνος σε πρώτο πλάνο, όπως και η γυναίκα με το μαύρο τσεμπέρι του Πετσάλη, είναι η κατάλληλη νομιμοποίηση για να κατασυγάσει ο συγγραφέας τις αριστερές ενστάσεις του. Τέλος με τα γαλανά, τα γκριζογάλανα ή τα σταχτιά μάτια της εκπληκτικής προσωπικότητας του Ελευθέριου Βενιζέλου. Κάτι ωστόσο επιθυμώ ακόμα να προσθέσω, κάνοντας ένα άλμα στο χρόνο, μια απουσία, μια πρόσφατη παράληψή τους. Το βλέμμα του Βενιζέλου, αυτό που έπρεπε να αποφεύγουν οι εχθροί του γιατί τους προκαλούσε προβλήματα, φαίνεται πως θεωρείται ακόμα και σήμερα επικίνδυνο.
Ιδού η Αθηνά Κακούρη, παθιασμένα αντιβενιζελική, επιλέγει στο εξώφυλλο του βιβλίου της τα δύο βήτα, μια φωτογραφία στην οποία ο Βενιζέλος είναι τοποθετημένος προφίλ, σκυμμένος διαβάζει ένα έγγραφο, έτσι ώστε τα μάτια του να μην διακρίνονται. Ανταυτού, ο βασιλέας Κωνσταντίνος κοιτά κατάματα το φακό. Δεν νομίζω όμως ότι τα μάτια του βασιλέα απασχόλησαν καθόλου τη λογοτεχνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καστινά, για αυτή τη σύνθεση σχέση με τα μάτια του Βενιζέλου, το παλύψιο, την πολιτική παρέμβαση και όλη τη λογική που συνοδεύει τον ήρωα. Ο κύριος Γιατομανολάκης, παρακαλώ. Καταρχάς να ευχαριστήσω τους οργανωτές, συνοργανωτές του παρόντος λίγοντος συνεδρίου για την πρόσκληση σε μένα και εσάς κυρίες και κύριοι που σαβατιάτικα επιμένετε να είστε εδώ. Η εμβληματική προσωπικότητα του Βενιζέλου, όπως ήδη έχετε ακούσει, εμφανίζεται σε διάφορους τρόπους και σε πολλά κείμενα στην ελληνική λογοτεχνία. Ήδη ακούσατε ονόματα. Θα ήθελα να προσθέσω ένα όνομα. Πάλι πρόβλημα. Όχι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Το πονηρό πνεύμα της... Δεν πειράζει. Τώρα, λάθη του. Κάτσε. Πάλι προς. Και τα δύο. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, η εμβληματική προσωπικότητα, από τώρα αρχίζει ο χρόνος μου, παρακαλώ, εμφανίζεται με διάφορους τρόπους σε πολλά κείμενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας, όπως ήδη ακούσατε. Θα ήθελα εδώ να προσθέσω το τελευταίο, προτελευταίο βιβλίο του παριστάμενου του κυρίου Μίμη, φίλου Ανδρουλάκη, το ταξίδι του Μέλιτος, δεν είναι εδώ, κακός. Δεν είναι εδώ, είπα. Αμα μίλησε χτες. Το ξέρω πως είναι ο Ανδρουλάκης εδώ, παιδί, όνομα του Θεού. Δεν είναι στο πάνελ, εννοείται. Δεν είναι εδώ. Ναι, αφαιρείται και από το χρόνο. Όχι, μίλησε χθες όμως για τη σχέση Βενιζέλου και αριστεράς. Ναι, εγώ τώρα ήθελα να μιλήσει για το βιβλίο του, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, μα θα μιλήσει, φοβάμαι. Δεν... Θα μιλήσει, ελπίζουμε. Το βιβλίο του κυρίου Ανδρουλάκη περιγράφει σε 430, αν δεν κάνω λάθος, σελίδες, το ταξίδι Μέλιτος του δεύτερου γάμου του Βενιζέλου με την Έλενα, όπου επισκέφτεται τις Ηνωμένες Πολιτείες και όπου μαθαίνουμε πολλά και διάφορα. Θα ήθελα να πω ότι τρία πράγματα ζήλεψα από το βιβλίο, εκτός των άλλων. Πρώτον, ότι μέσα στο κείμενό του, μέσα στην πορεία της αφήγησης, υπάρχουν πολλά κεφάλαια και πολλά σημεία στα οποία ο συγγραφέας αναφέρεται στην μετάφραση την οποία κάνει κατά την περίοδο αυτή ο Βενιζέλος, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Το δεύτερο, όπως όλοι οι συγγραφείς, στο τέλος του βιβλίου ταυτίζεται ο Ανδρουλάκης μαζί του. Και το τελευταίο είναι ότι το βιβλίο του κυρίου Ανδρουλάκη πούλησε περίπου 10 φορές περισσότερο από το δικό μου βιβλίο. Το μυθιστόρημά μου, ο παππούς μου και το κακό, δημοσιεύεται το 2005 και μέσα στο οποίο ο λανθάνων πλην αναμφισβήτητος ήρωας είναι ο Βενιζέλος, μας, όπως θα έλεγε και ο παππούς μου. Την ιστορία του Βενιζέλου μας την αφηγείται στον εγγονό του, ο παππούς του, ο Γεώργιος Νικολάου ο δεύτερος. Ο εγγονός, ο Γεώργιος Νικολάου ο τρίτος, την αναπαράγει κατά το δοκούν. Τη λίγη ώρα που έχω θα προσπαθήσω να απαντήσω σε δύο βασικά ερωτήματα που προφανώς αφορούν το θέμα για το οποίο συζητάμε. Με ποιο τρόπο και με ποια υλικά πραγματώθηκε αυτή η αφήγηση και κυρίως γιατί αποφάσισα να συντάξω αυτό το ιστορικό μυθιστόρημα. Όπου δεν πιστεύω στον ορισμό του ιστορικού μυθιστόρηματος. Ας ξεκινήσουμε από μια πολύ γνωστή άποψη του Αριστοτέλη για τις διαφορές ανάμεσα στην ποίηση, εμπροκειμένως στη λογοτεχνία και στην ιστορία. Ο ποιητής, λέει ο φιλόσοφος και ο ιστορικός, δεν διαφέρουν επειδή ο ένας χρησιμοποιεί μέτρα και ο άλλος δεν χρησιμοποιεί. Θα μπορούσαμε να βάλουμε το έργο του Ηροδότου σε μέτρα, αλλά και πάλι θα ήταν ένα είδος έμετρης ιστορίας.
όχι διαφορετικής από όταν ήταν γραμμένη σε πεζό λόγο. Ο ιστορικός και ο ποιητής διαφέρουν σε τούτο. Ο ιστορικός λέει εκείνα που έγιναν, ο ποιητής, ο συγγραφέας, λέει εκείνα που μπορούσαν να γίνουν. Γι' αυτό η ποιήση, συνεχίζει ο Αριστοτέλης, είναι πιο φιλοσοφημένη και σπουδαιότερη από την ιστορία, επειδή η ποιήση, η λογοτεχνία, έχει θέμα της μάλλον τα καθόλου και η ιστορία τα καθέκαστον. Οι απόψεις του Αριστοτέλη έχουν προσβληθεί και έχουν αντικρουστεί από τους ιστορικούς και σε μερικές περιπτώσεις έχουν δίκιο. Ωστόσο, η διάκριση του Αριστοτέλη ανάμεσα στα ιστορικά γεγονότα, σε όσα συνέβησαν σε πλάγια του θέτου και σε όσα θα μπορούσαν να συμβούν, μας βοηθά σε έναν βαθμό, όπως πιστεύω, στη συζήτησή μας. Ο παππούς μου και το κακό, ή περί τίνος πρόκειται. Προτού αναφερθώ στο μυθιστόρημα αυτό καθ' αυτό, θα εξηγήσω πως ο παππούς, όπως είπε ο Γιώργος Νικολάου ο δεύτερος, είναι κάτοικος της Κρητικής Ενδοχώρας, αφηγητής ο έγκωνας Γιώργος Νικολάου, που κατοικεί στην επικράτεια του κράτους των Αθηνών, η έκφραση του παππού. Το κακό δεν είναι τίποτα άλλο παρά η βαρύτητα, πραγματική και μεταφορική, που πολεμά κάθε πρόοδο που τραβά στο χώμα τους ανθρώπους. Τον ίδιο τον Βενιζέλο μας, που ως απεσταλμένος των ουρανών έρχεται να πολεμήσει το κακό, να ελευθερώσει την Κρήτη και την Ελλάδα και να υποστεί αλλεπάλληλες επιθέσεις. Επιθέσεις των αντιπάλων, δολοφονικές απόπειρες κλπ. Το υλικό του μυθιστορήματος μπορεί να χωριστεί σε τρία επίπεδα, όπως συνήθως όλα τα μυθιστορήματα. Στον πάτο, το ιστορικό της πορείας του Βενιζέλου, επί 31 χρόνια και 8 ημέρες από τις 10 του Μάρτη του 5, όταν ο Βενιζέλος πήρε τα βουνά να απελευθερώσει την Κρήτη, Φέρισο, από τον δεσποτισμό της αρμοστίας και του κράτους των Αθηνών, πάλι έκφραση του παππού μου, ως την αποφράδα 18 Μαρτίου του 36, όταν το τρισκατάρατο κακό του θανάτου θυμήθηκε τον ελευθερωτή και σωτήρα μας. Το δεύτερο επίπεδο είναι οι συνεχείς ιδεολειπτικές, παλαδές αφηγήσεις του παππού, του αφηγητή, για τον Βενιζέλο, τον ελευθερωτή, τον οδηγό, τον ουράνιο απεσταλμένο που τον έστειλαν οι ουρανοί για να σώσει την Κρήτη και την παλαιά Ελλάδα. Ο Βενιζέλος, όπως είπα, περιγράφεται ως ένας ουράνιος απεσταλμένος. Βοηθός του Βενιζέλου επί της γης είναι ο παππούς. Βοηθός του βοηθού είναι ο έγγονός. Το τρίτο επίπεδο του μυθιστορήματος είναι η ιστορία του Βενιζέλου αφηγημένη από τον παραλογισμένο έγγονό. Κατά την αφήγηση εμφανίζεται και ένας Αθηναίος φίλος, ο Στέφανος, του αφηγητή, ο οποίος κάθε φορά που ακούει μια από τις πολλές εξιστορίες για τον Βενιζέλο αναφωνεί: «Μα τόσο πια εσύ η κριτική, τόσο πια». Όλα τα ιστορικά περιστατικά των 31 χρόνων, ασχέτως με ποιον τρόπο εκτίθενται στο βιβλίο, έχουν απολύτως ελεγχθεί. Πιστεύω πως η αφηγηματική αυθαιρεσία και ο αφηγηματικός παραλογισμός ενισχύεται και άρα αποδίδεται καλύτερα όταν υποβαστάζεται από την πραγματική ιστορία. Κάνει και ο Ανδρουλάκης αυτό. Στην ουσία το μυθιστόρημα που έχουμε είναι μια συνεχής διάφλαση, θα έλεγα, γεγονότων τριπλή που δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα. Την επινοημένη πραγματικότητα, για να θυμηθούμε τον Ελίτη. Σε αυτή την πραγματικότητα κυκλοφορεί ο Βενιζέλος. Εξάλλου, όπως πιστεύω, η λογοτεχνία και η τέχνη δεν είναι τίποτα άλλο η διάφλαση της πραγματικότητας, ως αναπαράσταση και ως μίμηση, η οποία ωστόσο συνιστά μια καινούργια πραγματικότητα. Αλλά πόση βαρύτητα έχει αυτή η επινοημένη πραγματικότητα απέναντι στην πραγματοποιημένη πραγματικότητα? Δεν υπάρχει, πιστεύω, πιστική απάντηση. Η απάντηση βρίσκεται στην ποιότητα της επινοημένης πραγματικότητας. Ο βασικός λόγος αυτής της διάθλασης και η παραγωγή μιας επινοημένης πραγματικότητας, όπως τουλάχιστον εγώ το αντιλαμβάνομαι, είναι να δώσει δυνατότητα σε ένα τόσο αναγνωρίσιμο πρόσωπο όπως ο Βενιζέλος να αυτονομηθεί από τον ιστορικό ρόλο του και να συστήσει ένα μυθοποιημένο πλέον πρόσωπο που υπηρετεί το μυθιστόρημα.
λέγω ότι σε όλες τις αναφορές, σε όλα τα που έχουμε ακούσει για τον Βενιζέλο, ο Βενιζέλος παρουσιάζει συνήθως ως guest star. Στον Ανδρουλάκη και στην Αφαντιά μου είναι κύριος πρωταγωνιστής. Έτσι λοιπόν, ως μυθικό πρόσωπο, αν θέλετε, εμφανίζεται ο Βενιζέλος μέσα στο μυθιστόρημα. Άλλωστε και τα τραγούδια των Βενιζέλο και τα μυρολόγια συστήνουν εντελώς, εν τέλει ένα μυθικό πρόσωπο. Ναι, θα πείτε. Αλλά ήταν ένα πρόσωπο της ιστορίας που μαζί με τα υψηλά έπραξε και ενήργησε κάποτε και χαμηλά. Σβήνουν αυτά. Όχι. Αλλά εντάσσονται με τον τρόπο τους στον ιστορούμενο μύθο. Άλλωστε συχνά ο παππούς, αναφερόμενος σε φανταστικές συναντήσεις με τον Βενιζέλο σχεδόν κάθε βράδυ, συνεχώς τον ερωτά, χωρίς να παίρνει απάντηση, γιατί λόγου χάρη αποδέχτηκε προτού πεθάνει την βασιλεία. Επιπλέον και σε σχέση με τα παραπάνω, το ερώτημα είναι, αφήνει περιθώριο η μυθοπλασία ή η πληθωρική στην πληθωρική προσωπικότητά του? Μπορεί ο Βενιζέλος μας να εμφανιστεί διαφορετικός από όσο τον γνωρίζουμε από την ιστορία, τις βιογραφίες, από τα συνέδρια? Κυρίως για ποιο λόγο ένα πρόσωπο όπως ο Βενιζέλος πρέπει να εμπλακεί στις διαργασίες της μυθοπλασίας και να αποκτήσει ένα δικό του ρόλο? Και αν ναι, τι θα κερδίζει? Και ως τούτου, ποια είναι η αληθινή πραγματικότητα, η ιστορική ή η μυθοπλαστική? Έχω ήδη απαντήσει ελλειπτικά. Αφορμή του μυθιστορήματος μου είναι η αγωνία του αφηγητή που δεν ταυτίζεται αναγκαστικά με τον συγγραφέα να ξεπληρώσει ένα χρέος, ας πούμε, του παππού του, του Γεωργίου Νικολάου του Δευτέρου. Το χρέος του είναι να αναδηγηθεί την πραγματική ιστορία του Βενιζέλου μας, όπως την έχει αφηγηθεί ο παππούς του που τον δασκαλεύει και τον καθοδηγεί πολιτικά χρόνια αφού ο Βενιζέλος έχει πεθάνει. Το βάζει λόγω χάρη να γονατίζει, να λέει το τροπάρι του Αγίου Γεωργίου και ταυτόχρονα να αναφωνεί Βενιζέλε μας, μεγάλε μας πατέρα κάθε βράδυ. Ο παππούς λοιπόν του αφηγητή πιστεύει ότι η αλήθεια για τον Βενιζέλο δεν είναι πάντα αυτή που αποτυπώνεται στην ιστορία. Ενδεχομένως να έχει δίκιο. Η πραγματική ιστορία μπορεί να αποκατασταθεί μόνο όταν ο εγγονός επαναδιηγηθεί την ιστόρηση του παππού, την εκδοχή του παππού. Μοιραία λοιπόν αναφύονται μέσα στο μυθιστόρημα διάφορα ερωτήματα που προκαλούν σύγχυση στο μυαλό του εγγονού αφηγητή. Όλα αυτά οδηγούν στο τελικό ερώτημα. Πώς μπορεί ένας σημερινός συγγραφέας να προσλάβει και να αποδώσει τη μορφή του Βενιζέλου μέσα στα όρια της μυθοπλασίας? Και μάλιστα όταν η σημερινή εποχή είναι όλος διόλου διαφορετική από την εποχή του Βενιζέλου. Η ιστορία λοιπόν του Βενιζέλου, όπως αρχικά την αφηγείται ο παππούς και στη συνέχεια όπως την αναδηγεί το εγγονός αφηγητής, ούτε αληθινή ούτε ψεύτικη είναι. Είναι η ιστορία του Βενιζέλου όπως θα μπορούσε να συμβεί. Η αφήγηση στηρίζεται στην επίσημη ιστορία. Άλλωστε ο αφηγητής είναι μανιακός με τις χρονολογίες και τα ιστορικά ντοκουμέντα. Όμως πανιστορείται με τέτοιο τρόπο και δίδει τέτοιες εκδοχές στο ιστόρημα ώστε να δημιουργεί τελικά ένα δικό του νόημα που δεν είναι αναγκαστικά το νόημα όλων των συμβάντων που έχουν σχέση με τον Βενιζέλο. Και τούτο διότι το λογοτεχνικό πρόσωπο του αυτονομείται σε σχέση με το ιστορικό. Όσα λέγονται για τα μηνύματα της λογοτεχνίας συνήθως δεν έχουν καμία σχέση με τη λογοτεχνία. Το κύριο μήνυμα της λογοτεχνίας, πιστεύω, της τέχνης, αν υπάρχει, είναι η ανατροπή των όποιων συμβάσεων πολιτικών, ηθικών, κοινωνικών, θεολογικών. Ο Βενιζέλο μας μπορεί στο μυθιστόρημα να φορά το σκουφάκι και τελειώνω. Μπορεί να διατηρεί γενιάδα ως έλξη πένθους από την εποχή που χάνει την πρώτη γυναίκα του, τη Μαρία. Μπορεί να διαβολεύεται και να ενεργεί πολιτικά. Μπορεί να συναντά φίλους, μπορεί να γίνεται στόχος δύο αποτυχημένων, ευτυχώς, δολοφονικών επιθέσεων. Μπορεί να εισπράττει ένα ανάθεμα της ελλαδικής εκκλησίας και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, ερωτώ. Αλλά αυτός δεν είναι ο Βενιζέλος της ιστορίας. Είναι ο Βενιζέλος του παππού και του αφηγητή. Είναι ένα πρόσωπο υπαρκτό και αγαπημένο, αλλά δεν πάβει να είναι πρόσωπο μυθοπλασίας. Ο Γεώργιος Νικολάου ο Δεύτερος, ο παππούς, διαβεβαίωνε τον εγγονό του ότι κάθε βράδυ
Επί 31 συνεπτά χρόνια, από τις 10 του Μάρτη του 5 έως τη βραδιά του θανάτου, 18 Μαρτίου του 36, ο Εθνάρχης συνομιλούσε μαζί του. Κάθε βράδυ έδινε καθημερινή αναφορά στον πρόεδρο του ο παππούς, του εξέθετε τις απόψεις του, του έκανε κάποτε συστάσεις και παράπονα. Ο Βενιζέλος, λέει, παρέμενε συνήθως σιωπηλός. Άκουγε τον οπαδό του χωρίς σχόλια. Κάθε βράδυ επί 31 χρόνια η ίδια ιστορία. Μια προσωπική συζήτηση του Γεωργίου με τον Βενιζέλο. Ανταλλάσσουν επιστολές. Συχνά μάλιστα ο παππούς παραπονιέται στο έκπληκτο εγγονό ότι η ζωή δεν του επέτρεψε να μάθει γαλλικά για να συνεννοείται με τον πρόεδρο χωρίς να το καταλαβαίνουν οι διάφοροι παραστεκάμενοι, όπως λέει. Τα μόνα γαλλικά που εν τέλει μαθαίνει ο παππούς, ο Γιώργος Νικολάου, είναι η περίφημη φράση που λέγεται ότι είπε ο Βενιζέλος όταν σώθηκε ως εκθαύματος από τη δεύτερη εναντίον του δολοφονική επίθεση στη λεωφόρο Κηφισιάς το 1933. «Σε σον λε ρίσκ ντι μετιέ». Αυτή είναι η κίνδυνη του επαγγέλματος. Η κίνδυνη του συγγραφικού επαγγέλματος δεν είναι διαφορετική, κυρίες και κύριοι. Τελικά, η εμπλοκή ενός συγγραφέως, του ομιλούντος εμπροκειμένου, σε αυτού του είδους τις αφηγήσεις, σε αυτού του είδους τις προσωπικότητες, το μόνο εν τέλει που αποφέρει είναι η έκθεσή του στους κινδύνους του λογοτεχνικού επαγγέλματος. Ωστόσο, οι κίνδυνοι που ενέχει το λογοτεχνικό επάγγελμα, ας πούμε, είναι μικρότεροι και μη παραβλητέοι με τους κινδύνους του Βενιζέλου μας. Είναι και αυτή αντανάκλαση των μεγάλων κινδύνων του έθνους που περνάει συνεχώς. Σε σον λε ρίσκ ντι μίτιε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γιατρομανολάκης στα έργα του γενικά έχει ένα τρόπο χειρισμού του χρόνου, μια οντότητα που τη χειρίζεται μέσα από την τέχνη του. Νομίζω ότι στο Παππού μου και το Κακό συνέδεσε και άλλα πράγματα κοντά σε αυτό το χρόνο. Κυρία Μαροδούκα, Αθώοι και Φταίχτες, το δίκαιο ενός πολύ, έλεγχο με ψέματα. Τόσο απλό ήταν. Να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ, που αντέξατε τόση ώρα. Ευχαριστώ βέβαια και τους συνδιοργανωτές, οργανωτές που με καλέσανε. Θα σας πω και εγώ τα δικά μου. Μεγάλωνα στα Χανιά με την ιδέα ότι Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Λευτεράκης, όπως τον αποκαλούσε η γιαγιά μου, ήταν ένας μακρινός παππούς. Κάτι σαν προστάτης Άγιος που δέσποζε με τη φωτογραφία του πλάι στα εικονίσματα. Και αυτή τη συνέστηση της μακρινής προγονικής συγγένειας τη συντηρούσα καθώς περνούσαν τα χρόνια αδιαπραγμάτευτη μέσα μου και την εμπλούτιζα, μπορώ να πω, εκτιμώντας και επανεκτιμώντας τη ζωή και το έργο του, πάντα με κριτική ή και επικριτική διάθεση, αλλά και πάντα με τη δική του μετάφραση του αγαπημένου μου Θουκυδίδη να βαραίνει καθοριστικά στη ζυγαριά. Από τα πρώτα μου βιβλία και έως τα τελευταία, πολύ συχνά, οι επινοημένοι ήρωες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συνομιλούν με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, την ταραγμένη εποχή και τον μύθο του. Για τις ανάγκες της παρουσίας μου εδώ επιλέγω. Πού είναι τα φτερά, μέσα από την περιήγηση αφήγηση ενός δεκάχρονου κοριτσιού. Το μέγαρο του βασιλέα στην πλατεία της Έλενας γέμισε ποντικούς. Μέσα του το μέγαρο έχει διάφορες ζωγραφιές, ωραίο χτίριο, αλλά έρημο. Του Βενιζέλου μας όμως παρακεί, μια χαρά είναι αυτό, με σπάνια δέντρα και λουλούδια. Λέει ο ένας, «Βενιζέλε, Βενιζέλε, τώρα το έκαμες καλά, που διώξες από την Κρήτη τον προδότη βασιλιά». Και ο άλλος απαντά περιπαιχτικά, «Έβρεξε και χιόνισε και βγήκαν οι νιουνιούρες και ο Βενιζέλος στα Χανιά ζυγώνει τις γαϊδούρες». «Και τέλος δεν έχουν τα πολιτικά πάθη», είπε ο πατέρας. «Πώς θα πάμε έτσι μπρος?» Από τους Αθώους και Φταίχτες,
γράφει ο Αρίφ Καούρ, γόνος ξεριζωμένων τουρκοκριτικών. Ήταν παρόν και ο πατέρας στο πλευρό του παππού στα εγγένεια της Δημοτικής Αγοράς εκείνο το Δεκέμβρη του 1913. Ο Βενιζέλος τον συμπαθούσε, ο παππούς τον Βενιζέλο, κι ας ήταν ο μεγάλος ταραξίας. Κι ήταν στιγμές που τον καμάρωνε, πώς ξεκίνησε δικηγοράκι με το γραφείο του στον Τοπανά και πώς επήρε στα χέρια του τα ηνία της Ελλάδας. Πάλι από τους αθώους και φταίχτες, μέσα από τη ματιά του αστυνόμου Κυριάκου Μαθιουδάκη. Αλλά εσύ, γέ μου, δεν θα γεννείς καφεντζής. Εσύ θα βάλεις, θέλεις δε θέλεις, τη στολή. Θυμήθηκε όσα άκουγε και για τον αδελφό του παππού του, τον Γιάννη Μαθιουδάκη, καβάση του πρίγκιπα υπάτου αρμοστή στα Χανιά. Και νόμιζε μικρός πως ήταν και κανένα μεγάλο αξίωμα ο καβάσης. Τίποτα δεν ήταν. Κλητήρας μόνο, θυρωρός στην πριγκιπική άμαξα. Όλη η οικογένειά τους όμως είχε σημαδευτεί από αυτόν τον μπάρμπα και τα περασμένα μεγαλεία του. Λίγο δεν ήταν βέβαια να είναι σύντροφος και συνοδός του πρίγκιπα, άσχετο αν μικρός και για χρόνια, το έφερε βαραίος, επειδή η δική τους οικογένεια ξεχώριζε γι' αυτό. Το θεωρούσε μάλιστα και ταπεινωτικό να ξεχωρίζουν έτσι μαθιουδάκηδες, να έχουν φρόνημα βασιλικό. Λες και ακούει ακόμη ολοζώντανα τα πειράγματα των βασιλοφρόνων για τους βενιζελικούς στο καφενείο του πατέρα του. Κάθε που ήθελαν να περιπέξουν τον πολιτικό τους αντίπαλο, ανέσυραν το αστείο που έλεγαν οι Καστρινοί για τον Βενιζέλο από τα χρόνια της κριτικής πολιτείας, όταν τους είχε υποσχεθεί σε προεκλογική ομιλία του, ανάμεσα σε πολλά άλλα, ότι θα αναδασώσει τη ρημαγμένη από τις φωτιές Κρήτη. Γελούσαν οι Καστρινοί αντιπαλοί του και τον περίπεζαν. Γελούσαν χρόνια αργότερα και οι Χανιώτες. «Σοπάτε, μωρέ, και τελειώσανε τα βασανά μας. Εδώ από ο Βενιζέλος θα φέρει στην Κρήτη τον ταυλόσπορο, θα τον εσπέρνουμε στα δώματα το σπιθιό μας, θα θερίζουμε τσιτάβλες, θα τσιδεματιάζουμε, θα τσιβαρκένουμε μαζί με το κρασί και με το λάδι και με το σαπούνι στα πανομερίτικα λιμάνια, θα τσιαγοράζουν οι φράγκοι και εμείς θα γεμίζουμε τα πιθάρια μας παράδες». Από το δίκιο είναι ζώρικο πολύ, μέσα από τη ματιά της επινοημένης ηρωίδας και το βίωμα ενός φανταστικού για τις ανάγκες της αφήγησης παιδιού. Και έρχεται παραμονή Ευαγγελισμού, η μέρα με τα μαύρα υφάσματα. Όσα μαύρα υφάσματα υπήρχαν στα εμπορικά, τα άπλωσαν όλα. Τον φάρο στο λιμάνι τον έντυσαν στα μαύρα, στις κολόνες του ηλεκτρικού, στις πόρτες των καταστημάτων, στα μπαλκόνια των σπιτιών, παντού κρέμασαν μαύρα υφάσματα, παντού βαρύ πένθος και λόγια ψιθυριστά και κλάμα. Ο Βενιζέλος είχε πεθάνει στο Παρίσι. Τον έφερε το πολεμικό πλοίο και με βάρκα τον έβγαλαν έξω. Και κόσμος πολλής, πολλά στέφανα, ακούμπησαν ευλαβικά την κάσα πάνω σε πυροβόλο που το σπρώχναν βρακοφόροι. Τον έψαλαν στην τριμάρτυρη και έπειτα ξεκίνησε η μεγάλη πομπή και ήταν η πρώτη φορά που εκείνο το παιδί, ο δικός μου Στέφανος, πόσο να ήτανε, ας πούμε στα 10, και ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκε να το θαλασσοδέρνει το συλλογικό πένθος. Έβλεπε τους μεγάλους να κλαίνε, έκλαιγε κι αυτό που πέθανε ο Βενιζέλος. Σκαστό από το σπίτι του, βάδιζε ανάμεσα στους μεγάλους και έκλαιγε. «Αρχηγέ, αρχηγέ, ορφανέψαμε». Έφτασε ακολουθώντας την Πομπίο στη Χαλέπα, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαγδαληνής. Έμεινε για λίγο εκεί. Μετά γύρισε κουρασμένο σπίτι. «Πού ήσουνα», το μάλωσε ταραγμένη η μάνα του. Ήταν όμως και κλαμμένη για τον Βενιζέλο που πέθανε. «Τι θα απογίνουμε, πού θα καταλήξουμε». Αυτό που φοβόταν ο πατέρας του, αυτό έγινε. Η δικτατορία του μεταξά. Καλοκαιράκι πάλι.
Έπειτα από λίγο όμως, να και κάτι ωραίο. Τρακατρούκες και βαρελότα στο λιμάνι. Είχε έρθει ένας Κανελόπουλος, αρχηγός λέει της ΕΟΝ, για να οργανώσει και στα Χανιά φασιστική νεολαία. Αλλά οι πρόσκοποι στα Χανιά αρνήθηκαν να γίνουν νεολαίοι του Μεταξά και ξυλοφόρτισαν τους διντίδες του φασισμού. Και όταν ξαναήρθε αυτός ο Κανελόπουλος και είχε διοργανωθεί από τους λουραντάκηδες, τους οπαδούς δηλαδή του φασισμού στα Χανιά, δεξίωση στο κέντρο Καπρίς, με βαρελότα και τρακατρούκες προκάλεσαν μεγάλη αναστάτωση στο κοσμικό κέντρο και έφυγε ο Κανελόπουλος με τους οπαδούς του κακήν κακός. Έχω άλλο ένα απόσπασμα, αλλά σκέφτομαι για να μην, επειδή δεν ξέρω πόση ώρα μιλάω και έχει περάσει η ώρα, να το διαβάσω. 7 μόνο. Εντάξει. Και τελειώνω με ένα τελευταίο απόσπασμα από το ίδιο βιβλίο, όχι για το Βενιζέλο, αλλά για τους Βενιζελικούς, που τόσο συχνά πίκραναν το Βενιζέλο όσο ζούσε. Άλλο ένα κίνημα βενιζελικών Ιουλιανό στο περιθώριο της ιστορίας. Φωνές και κακό στη γειτονιά. Είχαν ορμήσει, λέει, οι διαδηλωτές στη στρατιωτική αποθήκη στο τζαμί του Μουσά Πασά. Είχαν αρπάξει όσα όπλα και φυσέκια βρήκαν και επιδίδονταν περαδόθεστο του Φεκίδη. Στην οδό Δασκαλογιάννη είχε σκοτωθεί και ένας αξιωματικός διαδηλωτής. Πήγαιναν μετά τα παιδιά και έβλεπαν τα αίματα. Αυτά είναι τα αίματα του επαναστάτη, λέγανε. Και αργότερα, όταν θα είναι πια σε θέση ο μικρός Στέφανος να μάθει μέσες άκρες τι έγινε τότε και θα μπορεί από μόνος του να κρίνει, θα σκεφτεί να ποιοι θέλουνε να μας κυβερνάνε. Σχεδιαζότανε, λέει, από τους Βενιζελικούς ένα κίνημα αντιδικτατορικό πανελλήνιο, όπου βρέθηκε συνομιλητές με τους πολιτευτές και το ΚΚΕ, με πρόταση του Μάρκου Βαφιάδη, που βρισκόταν τότε στα Χανιά γραμματέας της κομματικής οργάνωσης Κρήτης, ταξίδεψε ο Βαγγέλης Κτιστάκης στην Αθήνα να θέσει στο πολιτικό γραφείο το θέμα. Και το ΚΚΕ είπε εντάξει. Δέχτηκε και ο Λακιώτης στρατηγός Μανώλης Μάντακας ως γαμπρός του Χτιστάκη να αναλάβει τη στρατιωτική διοίκηση. Αλλά μετά όλα γίνανε σαν τον γάμο του Καραγκιόζη. Αριστομένης Μητσοτάκης, Μουντάκης και λοιποί, χωρίς καμιά προσυνεννόηση με τους άλλους νομούς της Κρήτης, χωρίς καν να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον Μάντακα, παρά μόνο ξημερώματα της ημέρας του συλλαλητηρίου, θέτοντας απλώς σε κατοίκον περιορισμό τους διορισμένους του Μεταξά, είχαν πιστέψει ότι καλώντας με προκήρυξη το λαό στο Σαντριβάνι, θα γκρεμίσουν πάρα αυτά τη δικτατορία και με την υποστήριξη μάλιστα του βασιλιά. Ως ήταν επόμενο, οι διορισμένοι Γενικός Διοικητής Κρήτης και Διοικητής Χωροφυλακής έσπευσαν και ζήτησαν αμέσως ενισχύσεις από τους νομάρχες Ηρακλείου και Ρεθύμνου. Φτάνει μεσημέρι ο Μάντακας επικεφαλής 20 ανδρών, τρέχει στα γραφεία της Πέμπτης Μεραρχίας. Δεν περνά λίγη ώρα και καταφτάνει ο γιατρός στρατής Γεώργη Λαδάκης να τον ειδοποιήσει ότι έρχονται να τον συλλάβουν χωροφύλακες. Πέσανε και μερικές του φεκές, παίρνει αμέσως τους δικούς του ο Μάντακας και ξαναγυρίζει στο λιμέρι του. Και όταν άρχισαν στρατός και χωροφυλακοί να συλλαμβάνουν τους ένοπλους διαδηλωτές, πήραν και οι πολιτευτές τα όρη. Στις 30 Ιουλίου 1938 τα όργανα της δικτατορίας πανηγύριζαν. Με εξαίρεση τον Μάντακα, από χρόνια φυγόδικο, οι προτεργάτες πολιτικοί ακολούθησαν τον δρόμο της αυτοεξορίας. Άγγλοι πράκτορες τους μετέφεραν στην αγγλοκρατούμενη Κύπρο. Αυτά. Κακά τα ψέματα, λογοτεχνία συγκινεί περισσότερο από την ιστορία, μάλλον. Ευχαριστούμε πολύ. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα κύκλο ερωτήσεων ή αν υπάρχουν ερωτήσεις. Κυρία Μπατζοπούλου, θέλετε να πατήσετε το μικρόφωνο.
Ναι, ήθελα να πω ότι ακούγοντας τις εξαιρετικές παρουσιάσεις των ομιλητών, σκεφτόμουν ότι αν πραγματικά θέλαμε έτσι να δοκιμάσουμε τα όρια μεταξύ ιστορίας και μυθοπλασίας, θα έπρεπε να κάνουμε κάτι πολύ απλό, να σκεφτούμε παράλληλα τον Βενιζέλο με τον Καζαντζάκη. Να απαντήσω, να ρωτήσω. Εννοείς την προσωπική σχέση που είχαν, γιατί ήταν ταραγμένοι, όπως ξέρεις πολύ καλά. Όχι μόνο την προσωπική σχέση, για την οποία βέβαια έχουν γραφτεί πάρα πολλά, αλλά τα μυθικά σχήματα πάνω στα οποία διαμορφώνει ένας πολιτικός όπως ο Βενιζέλος και ένας συγγραφέας όπως ο Καζαντζάκης την προσωπικότητά τους και την πορεία τους. Υπάρχει κάτι κοινό. Υπάρχει κάτι κοινό, συμφωνώ. Αλλά ωστόσο υπάρχει και μια σοβούσα, υπήρξε και μια κατάσταση, μια σύγκρουση ανάμεσα στους δύο άντρες, όπως θα μαρτυρεί τουλάχιστον ο Πρεβελάκης, η οποία ξεκινούσε πιθανότητα από την εντοπιότητα και ο Καζαντζάκης που πάντα ήταν παραπονιάρης, έλεγε ότι δεν τον ακούει ο πρόεδρος γιατί ο ανιψιός του τάδε του βάζει λόγια κλπ. Είναι ενδιαφέροντα αυτά όλα. Ναι, γιατί είναι ακριβώς, αυτό είναι ενδιαφέρον γιατί τροφοδοτούσε τον Καζαντζάκη αυτή η σχέση και η σύγκρουση και η διαφορά, έτσι νομίζω. Ο Καζαντζάκης θα βρήκε με τον Γιώργιο Παπανδρέου. Και τον Δράγον Παπανδρέου. Σε ό,τι με αφορά να πω και εγώ ότι τους δυο, Καζαντζάκη και Βενιζέλο, τους κουβάλισα μέσα μου και είναι εξίσου δυσβάσταχτοι. Και οι δύο φιλοδόξησαν με τον τρόπο τους να εκπροσωπήσουν την Κρήτη και βέβαια ο ένας στο χώρο της πολιτικής που σε ό,τι με αφορά, αν και αριστερή, πιστεύω ότι μεγαλούργησε, έκανε πράγματα. Και για τον Καζαντζάκη τον θεωρώ πνευματικό μου συνομιλητή, πολλές φορές το έχω πει ότι μεγάλωσα στα Χανιά και με τον Καζαντζάκη υπομάλης. Απ' τη μια μεριά ήταν, όπως λέω, η φωτογραφία του Βενιζέλου στο σπίτι και νόμιζα ότι είναι και εικόνισμα και απ' την άλλη ειδικά τον βραχόκηπο, την ασκητική όπου μέσα εκεί πάγεται και ασκητική του Καζαντζάκη ήταν που με ακολουθούσε κάτω από το μαξιλάρι μου και διάβαζα και ξυπνούσα μετά το πρωί και είχα κουράγιο να συνεχίσω και την επόμενη μέρα. Ήταν για μένα μεγάλη υπόθεση και οι δύο. Δεν μπορεί να εννοηθεί αλλιώς η Κρήτη και του σήμερα ακόμα. Και μακάρι να μπορούσαμε να είμαστε επί της ουσίας συνομιλητές αυτών των δύο. Του μυθιστοριογράφου, του στοχαστή, του φιλόσοφου και του πολιτικού που οραματίστηκε πολλαπλώς την Ελλάδα. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Δούκα και όλους. Μπορούμε και να κλείσουμε αυτή την τοποθέτηση Μάρος, αν θέλετε, ή μπορεί να ρωτήσουν και οι μεταξύ τους. Δηλαδή, ναι, ο Ελλήμωνας. Άλλη ερώτηση. Ναι. Μια παρατήρηση που σχετίζεται με τα λεγόμενα τελεκτέντα της Μάρας. Και ο Καζαντζάκης και ο Βενιζέλος υπήρξαν αυτοί που υπήρξαν, αλλά μην ξεχνάμε, δημιουργήθηκαν στο εξωτερικό. Το εξωτερικό τους δημιούργησε και τους έφερε εν τέλει εδώ. Θα μου πείτε πώς και τι. Ο Καζαντζάκης αναδύθηκε πρώτα και κυρίως στο εξωτερικό, τουλάχιστον εκεί, από εκεί μας ήλθε πια και καλώς και μας ήλθε όπως μας ήλθε. Και ο Βενιζέλος μέσα από την πολιτική που άσκησε στην Ευρώπη για την Ελλάδα του μπόρεσε και απόκτησε αυτή την διεθνή, θα λέγαμε, κατάσταση και έγινε μια μορφή που δεν είναι μόνο ελληνική, όπως ακούστηκε και σε άλλες ομιλίες, αλλά είναι, θα έλεγα, πανευρωπαϊκή, για να μην πάω παραπέρα. Αυτά και ευχαριστώ. Συμφωνώ σε αυτό,
Αλλά έχω να προσθέσω, έχω να παρατηρήσω κι εγώ με τη σειρά μου ότι φιλοδόξησαν να υπάρξουν έξω και υπήρξανε. Καλώς έκανε. Ναι, θέλω να πω ότι δεν τους χαρίστηκε, δεν τους δόθηκε το έξω, φιλοδόξησαν και κοπίασαν πάρα πολύ. Και ο Καζαντζάκης για να μεταφραστεί έξω και να γίνει ευρύτερα γνωστός. Και ο Βενιζέλος βέβαια, επειδή πολλοί λένε, μεγαλώνοντας στα Χανιά που ήταν εκεί το, η πόλη, η Βιέννη της Μεσογείου, πώς τη λέγανε, με τους προξένους και τα λοιπά, είχε πριν από τα όπλα ίσως και να είχε διδαχτεί τη διπλωματία, την υψηλή. Ήταν δηλαδή σε θέση να συνομιλήσει με την εποχή του σε επίπεδο πανευρωπαϊκό εκείνης της εποχής. Δεν τους χαρίστηκε αυτό το πράγμα. Έχουμε μια ερώτηση από τον κύριο Τζιόβα. Συγγνώμη, κυρία Χαρτουλάκη. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Ο κύριος Τζιόβας θα βρει ένα τρόπο να εντάξει και τη δική μου. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορείς να είσαι συγγραφέας από την Κρήτη και να αγνοήσεις τον Βενιζέλο και τον Καζαντζάκη. Αν μπορεί να είσαι Ιρλανδός και να αγνοήσεις τον Τζόις και τον Μπέκετ. Αν μπορείς να είσαι από την Ελλάδα και να αγνοήσεις την αρχαιότητα. Δηλαδή αν αυτές οι μορφές είναι, υποχρεώνουν τον δημιουργό να τοποθετηθεί απέναντί τους προκειμένου να προχωρήσει στο έργο του. Ο Καζαντζάκης αγνοήσε τον Βενιζέλο ως συγγραφέας. Ναι, λέω ότι, αν κάνω λάθος, ας με διορθώσετε. Ο Καζαντζάκης δεν νομίζω στα λογοτεχνικά του κείμενα ποτέ έκανε λόγο για τον Βενιζέλο και λίγες φορές έκανε λόγο. Σε επιστολές μόνο. Εντάξει. Ήταν σύγχρονοι όμως. Ξέρεις, το συγχρονικό σε εμποδίζει. Γιατί εμείς μαζί σύγχρονοι είμαστε. Εννοώ σε σχέση με τον Καζαντζάκη και με τον Βενιζέλο δεν είμαστε σύγχρονοι. Η απάντηση είναι μάλλον όχι, φαντάζομαι. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν θεωρείτε ότι η ιστορία της Κρήτης, η πολυτάραχη ιστορία της Κρήτης μας έδωσε τέτοιους εγκεφάλους που ακομπλεξάριστα συνομιλούσαν με το διεθνές επίπεδο. Επειδή η Κρήτη επί δεκαετίες αγωνιούσε και μόνη της πολλές φορές δήλωνε τον εαυτό της να βρει την ανεξαρτησία της, βλέποντας ότι η Ελλάδα έχει άλλες προτεραιότητες αναγκαστικά και είχε ανοιχτεί σε αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή είναι η προσωπικότητα από τη μία, όπως είναι όμως και αέρας, ο ιστορικός αέρας της Κρήτης, πέρα από το λογοτεχνικό που έπαιξε ένα ρόλο. Ερώτημα προς την άλλη πλευρά, από την ιστορία προς την λογοτεχνία. Εγώ αυτό πώς έχω τελειώσει το ιστορικό. Τι. Μα είναι εδώ. Να απαντήσω ως μη κριτικός. Ηλσόν παρτού. Ειδικά θα απαντήσω νομίζω όσον αφορά την πολιτική παιδεία του Βενιζέλου. Νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία η ιστορική πορεία του κριτικού ζητήματος στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκε η εμπειρία του, η όλη του εμπειρία πριν έρθει στην Ελλάδα, πριν ασχοληθεί με τα Βαλκανικά και με τα του Αιγαίου και την επέκταση της Ελλάδας, δηλαδή από την εποχή της χάρτας του 1868, τη σύμβαση της Χαλέπας, τη σύμβαση, την αυτονομία και την διαμόρφωση του κριτικού συντάγματος το 1899, δημιουργήθηκε μία σειρά θεσμικής εξέλιξης του κριτικού ζητήματος, μέσα από την οποία ο Βενιζέλος απέκτησε μεγάλη εμπειρία στο στο στήσιμο ενός κράτους και του κρατικού μηχανισμού. Το δε κράτος που δημιουργήθηκε το 1999 η κρητική πολιτεία
Και αυτό μεταξελίχθηκε σιγά σιγά σε ένα, ουσιαστικά σε ένα μίνι ανεξάρτητο κράτος. Ήταν βέβαια ένα αυτόνομο κράτος, αλλά είχε όλες τις δομές ενός κρατικού μηχανισμού. Οπότε εκεί πειραματίστηκε ο Βενιζέλος, σε μία μικρογραφία έθνους κράτους. Όταν λοιπόν ήρθε στην Ελλάδα, αυτά τα είχε σκεφτεί, τα είχε διαμορφώσει μέσα στο μυαλό του. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να τον δούμε. Δεν ήρθε στην Ελλάδα να εφαρμόσει ένα μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα το οποίο το έμαθε στη θεωρία. Το άσκησε εξελικτικά από την αρχή που άρχισε να ασχολείται με τα δημόσια πράγματα. Θα προσθέσω κάτι. Έχεις ζητήσει άλλο στο λόγο? Αλλά προχωρήστε, κύριε Παπαδάκη. Εις ό,τι αφορά τις σχέσεις με την διπλωματία, με την ξένη διπλωματία, όπως εκφραζόταν στην Κρήτη, με τους γενικούς προξένους δηλαδή στα Χανιά, οι οποίοι στην πραγματικότητα ήταν πρέσβεις και μερικοί εξ αυτών είχαν και σταδιοδρομία αξιώσεων. Αυτός στον οποίο θα αναφερθώ, ο γενικός πρόξενος της Βρετανίας, λίγο μετά έγινε πρέσβης στην Ουάσιγκτον της Αγγλίας. Λοιπόν, διηγείται στα απομνημονέματα του το εξής χαρακτηριστικό, το οποίο είναι και ευτράπελο βέβαια. Στις παραμονές της Επανάστασης του Θερίσου, Βενιζέλος, ο Μάνος και ο Φούμης προσπαθούσαν να δημιουργήσουν την αίσθηση ότι οι Άγγλοι είναι μαζί τους. Και στα απομνημονεύματά του, Χάουαρντ, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο γενικός πρόξενος, διαμαρτύρεται διότι, λέει, τον εξέθεταν στον πρίγκιπα, εμφανίζοντάς τον να τους υποστηρίζει. Ενώ αυτός λέει ότι εγώ δεν είχα καμία σχέση ποτέ τους. Και τι συνέβη? Ένα μήνα πριν από την Επανάσταση, άφηνε την άμαξά του ο Κωνσταντίνος Μάνος έξω ακριβώς από την προξενία της Μεγάλης Βρετανίας. Και γράφει ο πρίγκιπας ότι ειδού η απόδειξη ότι τα είχαν φτιάξει με τους Άγγλους. Ο δε Φούμης τι έκανε κάθε πρωί, επειδή γνώριζε ότι ο Χάουαρντ είχε αδυναμία στα λουλούδια, κάθε πρωί πήγαινε επιδεικτικά στην αγορά των Χανίων και έπαιρνε γλαστράκια, τα παράγγελνε σε κάποιους κυπουρούς και επιδεικτικά τα έστελνε με άμαξες εις το Χάουαρντ. Και το διηγείται και αυτό ο πρίγκιπας και λέει: έχω τρανές αποδείξεις ότι η Αγγλία με πρόδωσε. Τέλος πάντων, θέλω να πω η πρακτική πλευρά και πώς δρούσαν και πώς επενεργούσαν και πώς δημιουργούσαν τέτοιες εντυπώσεις οι οποίες τελικώς τους βγήκαν προς όφελος, διότι μία από τις στρατηγικές αιχμές της πολιτικής του Βενιζέλου στο Θέρισο ήταν να φέρει σε ρήξη τον πρίγκιπα με τους προξένους. Και σχεδόν το κατάφερε, εκτός από τον Ρώσο βέβαια. Κύριος Καραμανλέκης. Ναι, ήθελα να ρωτήσω κάτι γενικότερο. Πόσο πιστεύετε ότι η λογοτεχνία συνέβαλε σε αυτό που θα λέγαμε ο μύθος του Βενιζέλου? Εννοώ, και το λέω αυτό έχοντας κυρίως στο μυαλό μου το εξής, και τα παραδείγματα που ανέφεραν οι συνάδελφοι αφορούν κυρίως ανθρώπους που είναι της γενιάς ή αμέσως μεταγενέστεροι από το Βενιζέλο. Σκέφτομαι, ας πούμε, ότι αν στην ιστοριογραφία που θέσατε προηγουμένως το ερώτημα, η συμβολοποίηση του Βενιζέλου σε πολύ μεγάλο βαθμό συντελείται με την σύνδεσή του με τον εξυγχρονισμό. Βενιζελισμός και εξυγχρονισμός, αυτό είναι το μοτίβο από το οποίο ξαναβγαίνει, ας πούμε, στη δεκαετία του 80 με τόση ένταση. Αν μπορούμε να πούμε ότι στη λογοτεχνία έχουμε δύο λογοτέχνες εδώ, αλλά αν γενικότερα θεωρείτε ότι με έναν τρόπο ο Βενιζέλος παίρνει μια καινούρια θέση στο πλαίσιο της μεταπολίτευσης που ενδεχομένως συντελεί και στη συνολική συμβολοποίησή του. Δεν έχω να πω τίποτα από αυτού. Δεν μπορώ να έχω θεωρητική έτσι εποπτεία. Σε ό,τι με αφορά από το 1974 που γράφω έως και σήμερα, κάπου πάντα είναι στο πίσω μέρος του μυαλού μου και όλο το πλέγμα αυτό. Γι' αυτό
Ιδιαίτερα ήθελα να διαβάσω και το τελευταίο απόσπασμα που ξεχώρισα από το δίκαιο Νεζόρικο Πολύ. Για μένα σαφέστατα υπάρχει διάκριση ανάμεσα στο Βενιζέλο και στο Βενιζελισμό. Ο Βενιζελισμός είχε πολλές εκτροπές, πολλά παραποτάμια. Δεν είναι ο Βενιζέλος και η πολιτική του Βενιζέλου. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, δηλαδή στους πολλούς Βενιζελισμούς και πριν από την, δηλαδή και από τον πόλεμο και μετά, νομίζω ότι υπάρχει, δηλαδή από τα μεταπολεμικά χρόνια υπάρχει σαφής διάκριση ανάμεσα στους Βενιζελικούς. Είναι και οι μεν και οι δε. Έχουμε πλέον και βασιλόφρονες Βενιζελικούς, έτσι για να το πω με το δικό μου. Αν και έχω σπουδάσει ιστορία, αλλά δεν έχω, τέλος πάντων, με το δικό μου τρόπο, πριν όσο ζούσε ο Βενιζέλος δεν μπορούσε να θεωρηθεί κάποιος Βενιζελικός και βασιλόφρον ταυτοχρόνως. Μετά και πολύ έντονα, και δεν θέλω τώρα να επεκταθώ, έχουμε Βενιζελικούς και Βενιζελικούς. Και εκεί είναι η μεγάλη διαφορά και από εκεί ξεκινάει και η χρήση του Βενιζελισμού και στις ημέρες μας. Ένα λεπτό. Το ερώτημα σας είναι σωστό, αλλά προσέξτε, ποιοι είναι οι συγγραφείς οι οποίοι ασχολούμαστε ή έχουμε ασχοληθεί από τη μεταπολίτευση και δόθε με τον Βενιζέλο, γιατί ας πούμε οι παλιοί συγγραφείς, Θεοτοκάς, Σιμάκης, όλοι οι οποίοι έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα, αυτοί ζήσαν σε μια άλλη εποχή και δεν είχαν τη δυνατότητα να προβάλλουν κάτι τέτοιο. Στα χρόνια που αναφερόμαι τώρα, δηλαδή από το 80 και δόθε, που έχουμε μια νεωτερική εποχή θα λέγαμε και μια αντίληψη νεωτεριστική για την ιστορία, λίγοι νομίζω πως είμαστε εκείνοι οι οποίοι καταπιαστήκαμε. Ο Μίμης είναι εδώ να πει ίσως περισσότερα. Η προσωπική μου πάντως, και την καταθέτω ως προσωπική, θα έλεγα, ιστεροβουλία, γιατί περί ιστεροβουλίας πρόκειται, να μην το ξεχνάμε αυτό, ήταν, καθώς έγραφα εκεί στις παρυφές της Κρίσεως το 2000, μετά τα επιτεύγματα, ξέρω εγώ, των Ολυμπιακών Αγώνων και άλλα τίνα, εκεί ακριβώς που άρχισε να καταραίει το κράτος αυτό καθ' αυτό, στο μυαλό μου εμένα, και το, δεν θέλω, αυτό δεν σημαίνει και τίποτα, ήταν ακριβώς ως αντιστάθμιμα μέσα μου όλη αυτή η προσωπικότητα που φαινόταν να είναι σε μεγάλη αντίθεση με τα γεγονότα. Αυτό ως ατομικό προσωπικό, τίποτε άλλο περισσότερο. Η κυρία Κεχαγιόγλου και μετά ο κύριος Τζιώβας. Και αν θέλεις, Αγγέλα, και εσύ. Μια πολύ μικρή παρατήρηση. Αντιλαμβάνομαι την ερώτησή σας ως κάτι που αφορά τη λειτουργία της λογοτεχνίας. Και έχω την εντύπωση ότι η λογοτεχνία ασφαλώς συμβάλλει στη δημιουργία του μύθου σε σχέση με ένα πρόσωπο. Στην περίπτωση του Βενιζέλου, νομίζω ότι αυτό συνέβη και κατά τη διάρκεια της εποχής του. Δηλαδή, ο Βενιζέλος πεθαίνει και τη στιγμή του θανάτου είναι θρηλυκό πρόσωπο για μια σειρά από λόγους. Για την διεθνή του ακτινοπολία μαζί με την αγάπη που του τρέφει ο λαός την απίθμενη. Αυτή η αγάπη που, όπως μας είπε η κυρία Δούκα, μεταφέρεται στα χρόνια και φτάνει να είναι εικόνισμα σταθερά στα σπίτια και στη δική της γενιά. Και από εκεί αντλείται πια. Από αυτό το υπόστρωμα της παιδικής ηλικίας, έχουμε εδώ τρεις Κρήτες συγγραφείς και ακούσαμε πριν και τον κύριο Ορνερά και άλλο Κρή, που δείχνει πώς δράστη και εκ μέρους του συγγραφέα, πώς ο συγγραφέας εισπράττει αυτό το υπόστρωμα που έχει ήδη δημιουργηθεί. Νομίζω ότι δεν γίνεται, έχω την εντύπωση ότι η λογοτεχνία κατεξοχήν είναι το προνομιακό πεδίο που δημιουργεί μύθους. Και στην περίπτωση του Βενιζέλου εδώ έχουμε τρεις συγγραφείς που έχουν ασχοληθεί και σε κάθε και για κάθε ιστορικό πρόσωπο επαναφέρει στην επικαιρότητα με έναν τρόπο κάθε λογοτεχνικό βιβλίο ένα πρόσωπο, άρα το αναβιώνει. Το ξαναζούμε σήμερα με τη γοητευτική λειτουργία της λογοτεχνίας. Αυτό ήθελα να πω απλώς.
Ο κύριος Καραμανολάκης έθεσε ένα σημαντικό ζήτημα. Πώς ορίζεται ο βενιζελισμός? Και εδώ ήταν, είναι καθοριστικό το συνέδριο που είχε γίνει ο βενιζελισμός και εξυγχρονισμός και στις αρχές της δεκαετίας του 80, όπου πάλι ο Μαυροκορδάτος κάνει έναν ορισμό του βενιζελισμού, πηγαίνοντας πίσω στη δεκαετία του 30 και αναφερόμενος πάλι στο Θεοτοκά κλπ. Είναι ένα ζήτημα, είναι ένα ανοιχτό ζήτημα. Πώς ορίζεται ο βενιζελισμός. Το ίδιο βέβαια και στον χώρο της κριτικής, δεν είχαμε χρόνο να αναφερθούμε. Τι σημαίνει βενιζελικός συγγραφέας? Έχουμε και τη μελέτη του Κώστα Δοδημάδη, που χρησιμοποιεί κατά κόρον τον όρο βενιζελικός συγγραφέας. Ένα άλλο ζήτημα, και εδώ είναι η διαφορά της ελληνικής περίπτωσης με άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες, η μυθοποίηση ενός συγγραφέα ή ενός πολιτικού γίνεται κυρίως μέσω της βιογραφίας. Και η απομυθοποίηση. Έχουμε έγκριτες βιογραφίες ανατρεπτικές κλπ. Στην Ελλάδα, όταν δεν υπάρχουν βιογραφίες, όλο αυτό το πράγμα γίνεται μέσω της λογοτεχνίας. Και η μυθοποίηση και η απομυθοποίηση, ενώ σε άλλες χώρες, ιδιαίτερα στον αγγλοσαξονικό χώρο, η μυθοποίηση και η απομυθοποίηση γίνεται μέσω της βιογραφίας και η λογοτεχνία στρέφεται σε αυτό τον ισμό. Γι' αυτό βλέπουμε τα μυθιστορήματα που αναφέρονται στο θατσερισμό δεν αναφέρουν τη Θάτσερ ως όνομα, αναφέρονται σε αυτό την τάση, το momentum το οποίο δημιουργεί, πώς αλλάζει όλη αυτή την κοινωνική ζωή ο θατσερισμός. Και ένα ερώτημα που δεν πρόλαβα και συμπίπτουμε ως ένα βαθμό με την κυρία Χαλτουλάρη, είναι ως ποιο βαθμό η εντοπιότητα δημιουργεί ένα σύνδρομο James Joyce, δηλαδή μία αντιφατική σχέση έλξης και απόθυσης. Ιδιαίτερα, ας πούμε, βλέπουμε ότι οι κριτικοί συγγραφείς έχουν μία σχέση και έλξης και απόθυσης ταυτόχρονα και προς τον Βενιζέλο και προς τον Καζαντζάκη. Όπως και ο James Joyce έγραφε για το Δουβλίνο όντας εξόριστος. Και αυτό είναι ένα γενικότερο ζήτημα, το οποίο αφορά και προκειμένου και τους συγγραφείς μας, αλλά είναι και ένα γενικότερο θέμα η εντοπιότητα, τι ρόλο παίζει όταν έχει κανείς συνδιαλέγεται με πολιτικούς ή με συγγραφείς που προέρχονται από τον ίδιο τόπο. Ευχαριστούμε. Θέλετε να απαντήσετε? Μίμη, θα πεις μια κουβέντα? Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσοχή σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ανθρώπους που μιλήσαν στο πάνελ. Άσο, αν θέλεις πες ότι θα κυκλοφορήσει από το Ίδρυμα την επόμενη χρονιά μια βιογραφία. Θα κυκλοφορήσει. Που θα τη γράψει ο κ. Παπαδάκης, που την ετοιμάζει. Να σας πω, έχουν τα συμπεράσματα του συνέδριου, μη φύγετε, γιατί θα με σκοτώσουν οι άλλοι δύο που έχουν. Δεν θα κάνουμε διάλειμμα, έτσι, Νίκο. Νίκο, κάνουμε διάλειμμα. Κάνουμε διάλειμμα. Επομένως, να συνεχίσουμε με τα συμπεράσματα. Εγώ δεν θα πω πολλά πράγματα. Νομίζω ότι και η ώρα είναι περασμένη. Ο κόσμος έχει κουραστεί. Εξάλλου, νομίζω ότι η τελευταία συνεδρία για την πρόσληψη του Βενιζέλου, καθώς και κυρίως η συζήτηση που έγινε τώρα για τον Βενιζέλο στη λογοτεχνία, νομίζω μας έδωσαν
ένα είδος συμπεράσματος για την, για την κληρονομιά του Βενιζέλου και στην πολιτική αλλά κυρίως στην, στο χώρο της τέχνης και της λογοτεχνίας. Άρα να αναφερθούμε κυρίως στα υπόλοιπα σημεία του συνεδρίου τις προηγούμενες ημέρες. Θα έλεγα ότι καταρχήν όπως προκύπτει ο Βενιζέλος είναι σημείο αναφοράς για πολλά από τα πράγματα τα οποία συζητάμε σε σχέση με την νεότερη ιστορία από το 1936 και μετά από την ημερομηνία του θανάτου του και μετά. Το συνέδριο χωρίστηκε σε δύο τμήματα. Το ένα ασχολήθηκε με τον πολιτικό λόγο και την ας το πούμε κομματική πρακτική, πώς τα κόμματα και οι παρατάξεις αξιοποίησαν την πολιτική κληρονομιά του Βενιζέλου για τους δικούς τους στόχους. Και εκεί μπαίνει φυσικά το θέμα το τι είναι βενιζελισμός και αν βενιζελισμός είναι η θεωρία με βάση οι αρχές με βάση τις οποίες εφάρμοσε την πολιτική του ο Βενιζέλος στους διάφορους τομείς, μπορούμε να πούμε ότι αυτή είναι κληρονομιά του γαλλικού φιλελευθερισμού του 19ου αιώνα. Αλλά προφανώς είναι και πολλά άλλα πράγματα ο Βενιζελισμός, ίσως ο Ηλίας θα πει περισσότερα γι' αυτό. Αυτό που ήθελα απλώς να τονίσω ως προς το πρώτο σκέλος του συνεδρίου είναι ότι οι ομιλητές είδαν την κληρονομιά που άφησε ο Βενιζέλος είτε ως στοιχείο νομιμοποίησης των κομμάτων τους σε μια εποχή ιδιαίτερα μεγάλης αστάθειας στο πολιτικό σύστημα μέχρι το 1974 είτε ως στοιχείο συγκολητικό συμμαχιών και ενώσεων κομμάτων, είτε ως ένα στοιχείο το οποίο διαφοροποιεί το κόμμα μου από τον άλλον. Και είδαμε ότι αυτό εφαρμόζεται είτε στην πολιτική γενικότερα, αλλά ακόμα και σε επίπεδο τοπικό. Η Κρήτη σε αντιδιαστολή με την υπόλοιπη Ελλάδα ή ακόμα και ο Χανιώτης πολιτικός απέναντι στον άλλο Χανιώτη πολιτικό όταν δίνει αγώνα πολιτικής επιβίωσης. Σε όλες αυτές τις μορφές εξετάστηκε το θέμα του πολιτικού ανταγωνισμού γύρω από την φυσιογνωμία και την πολιτική κληρονομιά του Βενιζέλου. Το άλλο θέμα που απασχόλησε το δεύτερο μισό της του συνεδρίου ήταν η κληρονομιά του Βενιζέλου στην μεταρρυθμιστική, στην πολιτική πρακτική. Ίσως κάνω πολύ μικροφωνίζει. Στην πολιτική πρακτική, δηλαδή το πώς οι μεταρρυθμίσεις τις οποίες είτε σχεδίασε είτε εφάρμοσε ο Βενιζέλος μπόρεσαν να αξιοποιηθούν στα χρόνια που ακολούθησαν. Ως προς τους θεσμούς, έγινε αρκετός λόγος για το ιδιώνυμο. Ίσως το ιδιώνυμο είναι μια ιδιαίτερη στιγμή καριέρας της σταδιοδρομίας του Βενιζέλου. Εντάσσεται σε μια στροφή προς το συντηρητισμό που διέπει το Μεσοπόλεμο γενικά, όχι μόνο στην Ελλάδα, και ο οποίος διατηρείται και μεταπολεμικά και πρέπει να φτάσουμε νομίζω μέχρι τη δεκαετία του 60 για να δούμε μια νέα επικράτηση των αρχών γύρω από την ελευθερία του ατόμου και τα λοιπά. Στην Ελλάδα μετά το 1974, όχι μιλάω γιατί στην Ευρώπη και στην Αμερική έχει αρχίσει από τη δεκαετία του 60. Στην Ελλάδα, λόγω ιδιαίτερων συνθήκων, εμφανίζεται από το 1974 και μετά, πράγμα που ήταν εκτός των ορίων του συνεδρίου, οπότε δεν εξετάστηκε.
Εκεί που υπάρχουν σταθερές, νομίζω, στην κληρονομιά του Βενιζέλου, είναι στην εξωτερική πολιτική, όπου αυτή δεν κυριαρχείται από θέματα αρχών, είναι και περισσότερο θέματα πρακτικής και γεωστρατηγικών δεδομένων, τα οποία δεν αλλάζουν από την μία κυβέρνηση στην άλλη. Έχουμε κάποιες εξαιρέσεις, αλλά βασικά υπάρχει μία συνέχεια, με εξαίρεση ίσως το Κυπριακό σε μια συγκεκριμένη φάση, αλλά και ως προς τον προσανατολισμό προς το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, και ως προς την βαλκανική διάσταση της πολιτικής. Νομίζω ότι υπάρχει μια συνέχεια από το Βενιζέλο στην μετέπειτα εποχή. Στην οικονομία πάλι, αυτό που βλέπουμε είναι κάποιες πρωτοβουλίες οι οποίες ο Βενιζέλος έχει, φυσικά είναι φιλελεύθερος, αλλά λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών υπάρχει μια ανάγκη για ένα σχετικό προστατευτισμό. Αυτό δεν αλλάζει τα επόμενα χρόνια, υπάρχει μια συνέχεια ως προς την πολιτική στον οικονομικό τομέα. Για τα εκπαιδευτικά επίσης είδαμε ότι η κληρονομιά του βενιζελισμού και ιδιαίτερα η στάση του ως προς το γλωσσικό ζήτημα περνάει από μια κάμψη και επανέρχεται μετά την δεκαετία του 80. Εκεί έχουμε μια συνέχεια. Αυτά βασικά είναι τα βασικά συμπεράσματα. Δεν ξέρω αν έχω παραλείψει κάτι το οποίο είναι άξιο να τονιστεί αυτή τη στιγμή. Αυτά είναι τα δικά μου συμπεράσματα. Όποιος θέλει να συμπληρώσει κάτι άλλο. Να συμπληρώσω κι εγώ ορισμένα. Πρώτον, λίγο επανερχόμενο στο τίτλο του συνεδρίου, «Πολιτική κληρονομιά του Ελευθερίου Βενιζέλου», νομίζω ότι αναδείχθηκε από αρκετές ανακοινώσεις ότι δεν υπάρχει μία πολιτική κληρονομιά. Υπάρχουν πολλαπλές πολιτικές κληρονομιές και το συνέχεις και συνέχειες, επομένως προσπαθούσε λίγο να αμβλύνει τον τίτλο «Η πολιτική κληρονομιά» ή «Μία». Και στα δύο αυτά σημεία αναδείχθηκαν μερικές διαπιστώσεις, νομίζω, καθαρές. Μία συνέχεια στην πολιτική κληρονομιά είναι περισσότερο σε δημόσιες πολιτικές. Και εκεί και ο κ. Φραγκιαδάκης και η Αμποτσίου στην εξωτερική πολιτική μας έδειξαν εμφανείς συνέχειες, ακόμη και στο Κυπριακό με το μικρό διάλειμμα του 1953-1955. Άρα, ακόμα και στους θεσμούς, είτε αυτό αφορά τις θετικές σας μεταρρυθμίσεις πρώτης περίοδου, συνταγματικές, τον πρώτο μισό της δεκαετίας του 10, είτε ακόμα και το ιδιώνυμο, έχουμε κάποιες σαφείς συνέχειες. Ξέρω αυτό, η απόσπαση μέρους εκ του όλου της επικρατείας είναι τμήμα του ιδιονύμου και επαναλαμβάνεται στη συνέχεια σε όλη την έκτακτη νομοθεσία. Άρα σε θέματα δημόσιων πολιτικών, θεσμικά, εξωτερική πολιτική, οικονομική πολιτική, θα έλεγα ακόμα και ως κάποια ιδεολογία εξυγχρονισμού, αλλά και αυτή περνάει από φάσεις ύφεσης και μετά ξανά εμφανίζεται. Σε θέματα λοιπόν δημόσιου πολιτικού λόγου και δημόσιων πολιτικών έχουμε συνέχειες. Και είναι φανερό ότι ο Βενιζέλος άφησε τη σφραγίδα του σε πάρα πολλά πράγματα, δεν υπάρχει καμία εμβολία γι' αυτό. Σε επίπεδο της
πολιτικής, της καθαυτοκομματικής πολιτικής. Εγώ να θυμίσω απλώς ότι στις εκλογές του 1946 έχουμε τέσσερα κόμματα που διεκδικούν την κληρονομιά των φιλελευθέρων. Εθνική φιλελεύθερη, βενιζελική φιλελεύθερη, σκέτη φιλελεύθερη, αριστερή φιλελεύθερη. Άρα ήδη η πολυδιάσπαση του κόμματος των φιλελευθέρων και της κυρίως λαϊκής του βάσης, αλλά και του πολιτικού προσωπικού, είναι εμφανέστατη. Γι' αυτό και το κόμμα φιλελευθέρων, ως κόμμα φιλελευθέρων, καλύτερη εκλογική του στιγμή είναι το 1958, όταν η μεταβίαση ξεπερνάει το 20% και βέβαια η ΤΑΤΕ κατακράτω την ΕΔΑ και τελειώνει. Δεν μπόρεσε το κόμμα φιλελευθέρων να επιβιώσει του Ελευθερίου Βενιζέλου. Κατακερματίστηκε, βέβαια ήταν και η καιρή εξαιρετικά δύσκολη και ταραχώδης και επαναστατική και τα πάντα. Άρα πολιτική κληρονομιά με την έννοια της συνέχισης του κόμματος των φιλελευθέρων προσπαθεί να διατηρηθεί ως ζωντανός νεκρός περίπου μετά τον εμφύλιο και αποβιώνει. Εξού και η αντικατάσταση του όρου φιλελεύθερος από τον όρο κέντρο, όπου ήδη αυτό διαφαίνεται από το 1950, όπως μας τα εξέθεσαν όσοι μίλησαν και για την ΕΠΕΚ και για την εποχή εκείνη. Τώρα, μια τελευταία παρατήρηση για το συνέδριο είναι, ενώ υποτίθεται ότι θα αφορούσε την πολιτική κληρονομιά του Ελευθερίου Βενιζέλου, πάρα πολύ μεγάλο μέρος του συνεδρίου αφιερώθηκε στον ίδιο τον Βενιζέλο. Είναι τόσο βαριά πράγματι κληρονομιά του Ελευθερίου Βενιζέλου που πάρα πολλές ανακοινώσεις, όταν τις αφέστατο και στο τραπέζι το τελευταίο, μιλάγανε όχι για την κληρονομιά, αλλά περί πολύ συχνά για τον ίδιο τον Βενιζέλο ως αντικείμενο βιογραφίας, ως αντικείμενο έμπνευση. Ως κληρονομιά. Αλλά όχι. Τι? Ως κληρονομιά μιλάγανε. Ως Βενιζέλο μιλάγαν οι περισσότεροι ή ως βαριά σκιά του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ευχαριστώ. Να συμπληρώσω κάτι πάνω στην διάσπαση του κόμματος των φιλελευθέρων. Είναι μία συνέπεια της διάσπασης και της φθοράς της παρακμής είναι ότι πολλά από τα στελέχη μεταπήδησαν στην δεξιά. Και στη δεξιά και στην αριστερά. Και, ναι, αλλά κέντρο ακόμη. Στο κέντρο μείνανε, ναι, αλλά υπάρχει μία διείσδυση και προς τις άλλες κατευθύνσεις του. Ναι, ναι. Όταν η εθνική φιλελεύθερη του 1946 υποστηρίζουν την πανόρθωση της Βασιλείας, οι αριστεροί φιλελεύθεροι ακολουθούν την αποχή. Από την άλλη, βλέπει κανείς. Συγγνώμη, την άλλη. Ο κύριος Χατζηβασιλείου θέλει να μου. Να συμπληρώσω κάτι. Από την άλλη, βλέπει κανείς ότι συνυπάρχουν στο ίδιο κόμμα, στην ΕΡΕ, ναι, οι πρώην φιλελεύθεροι με τον Κανελόπουλο, ο οποίος είναι πολιτικός κληρονόμος και συγγενής του Γούναρη, ο οποίος προ Βενιζέλου ήταν φιλελεύθερος. Δηλαδή ήταν. Ναι, αυτή τη. Τη σκοπή, την παλιά σκοπή. Αν είστε γουναρικοί, ναι, εγώ δεν είμαι. Δεν είναι και ώρα να ανοίξουμε τόσο μεγάλα θέματα. Απλώς μία. Γι' αυτό υποφελήθηκα, Ιβάν. Ναι, το κατάλαβα. Μία παρατήρηση μόνο. Ότι ο βενιζελικός και κατόπιν ο βενιζελογενής χώρος έχει μια παράδοση πάντως πολυδιάσπασης. Ακόμη και στα χρόνια του Βενιζέλου, το κόμμα φιλελευθέρων δεν είναι ο μόνος φορέας του βενιζελισμού. Του βενιζελικού χώρου. Θέλω να πω ότι την τελευταία φορά που ο βενιζελικός. Το 36 είναι 37 προς 4. 37 το κόμμα φιλελευθέρων, 4 ο δημοκρατικός ασπισμός. Σύμφωνοι. Λέω όμως, υπάρχει μία παρά. Ξέρετε ότι δεν διαφωνώ με αυτό που επισημάνατε. Τα προβλήματα συνέχισης του κόμματος των φιλελευθέρων κτλ. Αλλά θα ήθελα απλώς να θυμίσω ότι τελευταία φορά που είναι ενιαίος ο βενιζελικός χώρος είναι στις εκλογές του 20.
και μετά ξαναενώνεται ως κέντρο το 1961, 41 χρόνια μετά. Υπάρχει μια τέτοια παράδοση πολυδιάσπαση. Δεν είναι μόνο μετά το θάνατο του Βενιζέλου. Απλώς, πράγματι, όπως είπε η κυρία Κατσιαδάκη, ο θάνατος του Βενιζέλου έχει μια όντως αποσταθρωτική λειτουργία πάνω σε αυτό το χώρο. Αλλά παραμένει ένα κόμμα, το κόμμα του Βενιζέλου παραμένει και με τα πολεμικά, με τα προβλήματα που επεσήμανε ο κύριος Νικολακόπουλος. Όχι, εγώ δεν πρόκειται να ζητήσω το λόγο. Ευχαριστίες θέλω να κάνω. Ούτε θα να μιλήσω για το συνέδριο. Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τη Βουλή και στο πρόσωπο του παριστάμενου Γενικού Γραμματέα και τον Πρόεδρο της Βουλής για την παραχώρηση της αίθουσας και τη συνεργασία. Το Ίδρυμα της Βουλής, τον κύριο Σούρλα, που έχουμε μια μακρά και επικοδομική συνεργασία, το Μουσείο Μπενάκη, νομίζω ότι οι τρεις αυτοί οι κορυφαίοι φορείς συνεργάστηκαν και έχουν συνεργασίες στο παρελθόν, αλλά πιστεύω ότι ήταν από τις πιο αποδοτικές και ευχάριστες στιγμές αυτής της συνεργασίας. Προεχόντως να ευχαριστήσω τον Τάσο το Σακελαρόπουλο και τον Γιώργο τον Κουκουράκη, που σήκωσαν το μεγαλύτερο βάρος αυτής της προσπάθειας, οπωσδήποτε τον Ευάνθη τον Χατζη Βασιλείου, που είχε και αυτός αποφασιστικό ρόλο. Είχα ξεχάσει ότι ήσουν ο νονός. Εσύ είχες δώσει τον τίτλο του συνεδρίου. Καλό, λάθος, Τάσο, το είπες και προηγουμένως. Ωραία. Ένα λεπτό, δεν τελειώσει. Τον Ηλία, οπωσδήποτε, ήταν στην Επιστημονική Επιτροπή και την Ελένη, που επίσης συνεργάστηκε σε αυτή την προσπάθεια. Και οπωσδήποτε, τελειώνοντας, τους ομιλητές αυτού του συνεδρίου, για τους οποίους μόνο καλά λόγια μπορεί να πει κανείς. Νομίζω ότι η θεματολογία του συνεδρίου ήταν πλούσια. Μπορεί πράγματι να δόθηκε έμφαση στον ίδιο τον Ελευθέριο Βενιζέλο, αλλά πάντως έγινε ειλικρινής προσπάθεια και στην διάχυση του έργου και στην μεταβενζελική περίοδο του έργου και των εμπνεύσεων του Βενιζέλου. Τώρα το κατά πόσον οι βενζελισμοί ανταποκρίθηκαν στους στόχους και στους σκοπούς του Ελευθερίου Βενιζέλου, ας το κρίνουν οι ακροατές, όσοι δηλαδή παρακολούθησαν το συνέδριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα και εγώ, εκ μέρους του Ιδρύματος Βουλής, να προσθέσω δύο λόγια. Λυπάμαι γιατί ξαφνικά σήμερα στην πορεία του πρωινού προς το μεσημέρι έχασα τη φωνή μου. Σας βεβαιώνω, δεν είναι από κραυγές χουλιγκανισμού για τον Βενιζέλο. Είναι από κάποια ίωση προφανώς, ούτε από κάτι άλλο που θα μπορούσε να είναι, που μου επισημάνθηκε, ότι έχω μείνει άφωνος από το ποιόν των εισηγήσεων. Ως ένα βαθμό ισχύει και αυτό. Λοιπόν, θα ήθελα και εγώ να προσθέσω τις ευχαριστίες μου σε όσα είπε ο αγαπητός Νίκος Παπαδάκης, να θυμίσω στους εισηγητές ότι υπάρχει προοπτική έκδοσης ενός τόμου με τα πρακτικά του συνεδρίου μας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει με κάποια ταχύτητα σχετική, έτσι, να υπερβαίνοντας τις ακαδημαϊκές συνήθειες, να επιταχύνουν λίγο την συγγραφή. Και φυσικά η συνεργασία μας έχει και μέλλον. Και ευχαριστώ και εγώ τον κύριο Παπαδάκη ειδικά και τον Τάσο τον Σακελαρόπουλο για την ωραία αυτή συνεργασία. Και ευχαριστώ και όλους εσάς που ήρθατε τόσοι πολύ και τόσο με τέτοια συνέχεια παρακολουθήσατε. Πραγματικά ήταν εντυπωσιακό. Δεν είχαμε συνέχειες. Όχι, δεν είχαμε.